Αυτά είναι χαλιά. Αυτά είναι χαλιά. Κληρονομιά Γιώτη Βεντούρη. Αυτά είναι χαλιά. Μπράβο, πούτο. Πούτο, έτσι. Μπράβο, τεράστιο. Σωτήριο, όταν μπορεί, βρε το και τη Αγγλία στο New Order και μετά. Αν το βρει, ναι, ναι. Μετά, ό,τι θε. Βάλε σκύτρο, βάλε Def Leppard. Ορίστε, Αγγλία παίζει αύριο. Βάλε Def Leppard. Γκλεζίλα, δεν έχει άλλο. Αδέρφια, καλημέρα. Παναγιώτη. Καλημέρα, καλημέρα. Κάτω χαρτιά από εκεί πέρα τώρα. Πάλι, κάτσε, τα βγάλουμε τώρα. Να, καλημέρα, ακόμα δεν ήρθαμε. Παδόπουλο, έτσι. Τι? Το καλημέρα, καλημέρα. Μπα, μπήκε ο Ιχολήπης και μίλησε. Ναι. Κλειδαρά έχει. Πάμε ξανά, κλειδαρά. Ναι, ναι. Μου δώσε το τηλέφωνο. Στον Παναγιώτη, εσύ αν δεν κατάλαβα. Σε μένα. Θέλω να ξεκλειδώσω τη μια θέση του τελικού. Που έχει πάει η Αγγλία. Άι, δεν είχαμε. Δεν συγχωρείτε σε αέρα που έχουν πάρει, ρε. Εσύ του έχει δώσει αυτό το δικαίωμα, ρε. Εσύ του έχει δώσει αυτό το δικαίωμα, ρε. Του συγχωρείτε. Αυτοί ξέρει τι κάνουν. Μην μαζεύονται σε ένα δωματιά και λένε σήμερα τι θα κάνουμε για του πάσουμε τα νεύρα. Αυτό, κατάλαβε. Δεν μπήκε, το. Μπήκε. Τώρα λίγο σωτήρι λίγο. Σωτήρι σου κάθε μέρα. Δεν έμπαινε στο ρόλο και τον παρακαλώ μια φορά. 10 φορέ τον έχει παρακαλέσει. Έλα να ακούσουμε τη φωνή σου. Έλα να ακούσουμε. Δεν έρχονταν ποτέ. Και τώρα ήρθε να μα πει ρε φίλε. Και σε ωραία θεματάκια. Έλα κάνε μια μίμηση του λέω. Έλα κάνε τον Βέγκο. Έλα κάνε αυτό. Κατάλαβες τι γίνεται. Τίποτα. Ιχολήπτες φίλε. Τίποτα. Παναγιώτη, ποια χαρτιά από εκεί πέρα. Τώρα περίμενε. Κάτσε, ακόμα δεν είναι. Όλα αυτά κάνουμε ζωντανά εδώ στο Λίμπερο. Ναι, ακόμη δεν πήγε. Συγγνώμη, σε βάζω σε δουλειά. Εδώ είναι και ο Τσαλτίδης, κυρίες και κύριοι. Εδώ είναι ο Χρυσανθάκος μας. Ναι, τώρα περίμενε. Βάλτε εδώ αυτό το μιλ που σου είπα. Εδώ παλικάρι μου. Γιατί το είπα κάτι. Μυστήριο εδώ και έχει. Ήρθε ο Βάρβαρος. Ωραία, εδώ είναι ήρθε ο Καραπαπάς, εδώ είναι, ήρθε, εδώ είναι, περίμενε, κάνε λίγο έτσι. Άστα, άστα, τα κάνω, έλα, χάνουμε χρόνο, τζάμπα, έλα. Ωραία, λοιπόν, αδέρφια, εδώ είμαστε τρόικα, ενωμένοι, δυνατοί, ναι. Χρή Τσαλτίδης, Παν Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Μάριος Ασλαμής για τους φίλους Ασλαμάς. Και για ένα ακόμη πρωί Παρασκευής κοντά μας, ο Σωτήρης, ο Δασκαλάκης, θα κάνει τα μαγικά του, θα αντέξει την κονσόλα του Λίμπερου της καρδιάς σου. Λοιπόν, ανοίγουμε καλά τα φτάκια μας γιατί έχουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εσάς. Γιατί μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για ό,τι να είναι, μιλάμε για εκπτώσεις και αυθημερών παράδοση που στη Media Markt οι τιμές είναι ούτως ή άλλως χαμηλές. Φαντάσου τι γίνεται τώρα στη Media Markt που θα πέσουν κι άλλο οι τιμές. Τώρα είναι η σούπερ ευκαιρία για να πάρεις ό,τι συσκευή τραβάει η καρδούλα σου. Τάμπλετ, smartphones, λευκές συσκευές, φωτογραφικές μηχανές, καλοκαιριάτικο και ό,τι άλλο θες σε τιμές πραγματικά αχτύπητες από τις αχτύπητες εκπτώσεις της Media Markt. Και κάτι άλλο, αν βιάζεσαι να απολαύσεις συσκευές σου με την υπηρεσία αυθημερών παράδοση, έρχονται στην πόρτα σου την ίδια μέρα. Κάνε τώρα τις αγορές σου από τα καταστήματα MediaMarkt και από την MediaMarkt.gr και παρέλαβε με τον τρόπο που θέλεις και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες ένας είναι ο προορισμός MediaMarkt. Λοιπόν, Pizza Mr. Gold είναι κοντά μας, καθώς αύριο είναι ο μικρός τελικός και ο μεγάλος τελικός στην Κυριακή. Στην Mr. Gold είναι όλη σε ετοιμότητα, όλο το επιτελείο, γιατί εννοείται ότι θα πέσει πάλι ξύλο. Mr. Gold στις οικίες Μεσολογγίου 2, μετά το γήπεδο του ιστορικού και τεράστιου ΒΑΟ, ντελιβεριά στο 628-586. Το λέω μία ακόμη φορά, 628-586. Κοντά μας φυσικά... Όχι. Τι? 62-85-86. Είναι το πιο απλό, είναι 85-86. 62-85-86. Είναι τα γυαλιά, κατάλαβες. Τόσες κούτρα πίτσες έχεις φάει. Τίποτα, ρε φίλε. Παίρνουμε εμείς τηλέφωνο και τις τρως. Την γλυκιά της έχεις ρημάξει. Ούτε για δείγμα, έχουν φάει όλοι εδώ. Έχει φάει η Αναστασία, έχει φάει τρεις. Νάτι η Αναστασία. Νάτι η Αναστασία. Έχει φάει τρεις. Κούτρα, το ξέρω. Το ξέρω, ναι. Κοντά μας φυσικά και η Ρεγκίνα. Είδη και αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά είδη. Μπαίνεις τώρα στο site reginabagno.gr, γράφεται μπάγνο, έτσι, μπάγνο όπως το ακούς. reginabagno.gr. Το είπα να έρθει εδώ. Ναι. Έλα εδώ. Και για να βλέπω τον Χρύσανθο. Δεν μπορώ ανάμεσα, ρε φίλε. Όχι, αλλάζει όλο το ζεν, όπως ήμασταν. Δεν μπορώ όμως κι εγώ, ρε φίλε. Δεν νιώθω ωραία, δεν νιώθω ωραία. Δεν είναι ωραία να είμαι. Όταν κάνω μόνος μου. Γιατί δεν μπορείς ανάμεσα. Όταν κάνω μόνος μου, κάθομαι εδώ. Ανάμεσα είναι ωραία. Δεν μπορώ και αριστερά και δεξιά. Εσείς είστε και βάρβαροι. Θα αρχίσει ο ένας, θα αρχίσει ο άλλος. Πού να πρωτοκοιτάξει. Με έχεις δει εδώ πέρα σε απεργία μόνο μου. Που πέρασε και με είδες. Πού καθόμουν. Εκεί. Εδώ. Εγώ εδώ κάθομαι πάντα. Βρε, εδώ. Είσαι ο Τσορμπατζόγλου. Ναι. Σόριψε λέω κεφάλα, είσαι ο Τσορμπατζόγλου. Κάτσε, αυτό τι χου είναι τώρα, ρε φίλε. Σου λέω θέλω εδώ να κάτσω, ρε φίλε. Δεν έχει καλά, γιατί να κάτσω, α πούμε. Να σου πω γιατί δεν βλέπω ούτε αυτό. Ναι. Και δεν βλέπω και σε. Μα δεν νιώθω κι εγώ, ωραία. Ναι, νιώθω ωραία, να νιώθω εγώ, ρε φίλε. Είναι φοβερό αυτό που κάνει. Και εκεί θα κάθεται. Φοβερό. Καλά, θα δούμε, εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά λόγος, θα κέφτει του Τσαλτίδη. Λοιπόν, Ρεγκίνα Μπάνιο, λοιπόν, ξεφυλίστε τον κατάλογο με τα προϊόντα της Ρεγκίνα.
Βρείτε τα Ρεγκίνα σε επιλεγμένα καταστήματα. Ο Τσίπρας μέχρι τώρα μιλούσε για μακεδονικό, αυτός τώρα μιλάει για τον Καμένο. Εντάξει, ρε. Ο Τσίπρας είναι τον Καμένο. Εντάξει. Η Δράμα έχει θάλασσα. Βέβαια. Την Καβάλα. Όχι, μα μιλάει το παιδί από τη Δράμα, απευθεία σύνδεση, μιλάει από τη Δράμα και έχει πίσω θάλασσα. Απίστευτο. Μιλάμε για τον συνονόματό μου τον Γιαννάκου, έτσι, Μάριος Γιαννάκου, ο οποίος είναι αθλητής υπεραποστάσεων. Μάλιστα. Λοιπόν, η SMR ανοιχτή σας περιμένει. Έχουμε έναν διαγωνισμό σήμερα, στην ουσία που γίνεται διπλός με τις δωρεπιταγές της Opticon Express. Δίνουμε και σήμερα τρεις διπλές παραστάσεις για τον Ορέστη, την υπερπαραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Δεν δίνεις απλά σήμερα τρεις διπλές. Βέβαια. Χθες με ρώτησε για σένα η Ελένα Παπαλιγούρα. Μας άκουσε για 5 λεπτά προχθές. Ναι. Το πίστεψε ότι άκουσε και ρώτησε για αυτόν. Μιλάμε για Βλάξ. Γιατί να μην το πιστεύω, δεν κατάλαβα. Στη Θεσσαλονίκη τώρα στη Λέοντα Σοφό. Ναι. Και πες πόσοι ξέρετε τη Λένα Παπαλιγούρα και πόσοι ξέρετε τον Τζαλτίδη. Αν με κερδίσει, κάνε μόνο σου. Πάμε μία ώρα τώρα κάτω. Βγάζει κανένα σου την μία ώρα. Φιλαράκι, Τζαλτίδη πιστεύω. Παπαλιγούρα ή Τζαλτίδη. 20 άτομα τυχαίο δείγμα. Μη μου ρωτάς χοντρούς με κοιλιά που κατσατζίδες. Άντρες. Άντρες. Γιατί ρε φίλε άντρες. Άντρες. Γιατί ρε συνοπούς τι ξέρουνε. Γιατί άντρες γυναίκες τι. Δεν θα βάζα το χέρι μου στη φωτιά ότι οι 11 θα έλεγαν παπαλιγούρα. Και επίσης άντε αν λέγαν 2-3 θα το έλεγαν ξέρεις γιατί. Επίτηδες για να πικάρω τον Τζαλτίδη. Ξέρω τον μπαμπά τον υπουργό. Α, πάρτα. Οχ. Σήκωσε ένα από τα πέντε δάχτυλα ο Τσαλτίδης του Προστορμάριο. Νιώθω λίγο, φίλε. Ρε την Παπαλιγούρα, τι μα κάνει πρωί-πρωί. Μα θα ρωτούσαμε, Λένα Παπαλιγούρα με Χρήστο Τσαλτίδη, είσαι Βλάξ. Δεν θα έλεγα τον υπουργό του Παπαλιγούρα. Υπήρχαν τρεις θέσεις, τους λέγανε ωραίο ζευγάρι. Ζευγάρι, είσαι ο Παπαλιγούρα. Το δούμε κι αυτό. Τι γίνεται εδώ, παιδιά. Πολύ συνοστισμός. Σαν να υπάρχει ασθενής. Όπου ο τέσσερις γιατροί, ο άλλος είναι ο νοσοκόμος, ο. Του κλώτσου και του μπάτσου κανονικά. Δεν υπάρχει. Είδες οι χόλιπτες, όταν παίρνεις τον χώρο τους, είδες πως σε κοιτάνε. Λες και αγρίμια φίλα. Πάμε για να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Ναι. Τώρα θα για να πεις και εσύ. Ναι, τώρα θα κερδίσουμε χρόνο. Λοιπόν, τρεις διπλές προσκλήσεις. Ορέστης απόψε, παράσταση η οποία δεν χάνεται. Έγινε χαμός στην πρεμιέρα στο θέατρο Δάσους και απόψε εκεί είναι. Και από Δευτέρα η παράσταση περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα, αργότερα και στο εξωτερικό. Θα γυρίσει και πάλι το χειμώνα εδώ. Σκηνοθετεί ο Γιάννης Αναστασάκης, Παοκτσάκη άρρωστο, γέννημα θρέμα των δυτικών συγγενών της Θεσσαλονίκης και ηθοποιάρα, τον ξέρετε τον Γιάννη Αναστασάκη πιο πολύ, από ταινίες κυρίως του Γιάννη Οικονομίδη. Ο Ρέστης, ο Χρήστος Τηλιανού, η Λέκτρα, η Ιωάννα Κολιοπούλου, η κοπέλα η οποία πήρε φέτος το βραβείο Μελίνα Μερκούρη. Πιλάδης, ο Δημήτρης Μορφακίδης, Ελένη, η Δάφνη Λαμπρόγιαννη. Πολύ καλή. Στη μία και στη δύο. Στη μία και στη δύο, ναι. Φίλε, αυτή η σκηνή δεν ξεχνιέται. Δεν ξεχνιέται. Δεν υπάρχει κανονικά. Και Τρόας ο Τεράστιος. Τώρα μου αρέσει πιο πολύ από τότε. Και εμένα. Ναι. Σαν γυναίκα. Σαν γυναίκα, ναι. Γιατί σαν ηθοποιό. Και εμένα, ναι. Σαν ηθοποιό την κράζεις, δεν καταλαβαίνω. Όχι, ρε φίλε. Σαν γυναίκα με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Αυτό θέλω. Σαν γυναίκα είναι τώρα πολύ, πολύ πιο ωραία. Ναι. Ξεκίνησα το Διπεθέ Λάρισας, νομίζω. Μόνο εγώ παραμένω όμορφο από τα 15 μου. Ναι, όντω. Τρόας ο Θεούλης Χρήστος Στέργιογλου, ο τεράστιος Χρήστος Στέργιογλου, Μενέλαος ο αγαπημένος Χριστόδουλος Στυλιανού και Απόλλωνας ο πολυλατρεμένος Δημοσθένης Παπαδόπουλος. Μουσική Μπάμπης Παπαδόπουλος, Τρύπες, αν δεν σας λέει κάτι τον Μπάμπης Παπαδόπουλος, ο κιθαρισταράς των Τρύπες που τους γέλωσε ο Αγγελάκας για να παίζει στα live του Τρύπες. Αυτά, απόψε είναι η παράσταση, ξεκινάει νομίζω 9 και 4. FM κενό, ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφει θέατρο, αποστολή στο 54526. Όσοι δεν κερδίσετε, καβατζώνετε δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από τα Opticon Express. Ωραία η αλήθεια που έκανες, αλλά να ξέρεις θα υπάρχει απάντηση. Τι έκανα, η αλήθεια που έκανες για τον Αγγελάκα τώρα αυτό που έκανες. Ναι. Για τον Παυλή δεν το έχεις πει ποτέ αυτό το πράγμα. Για μωρά στη φωτιά. Όχι, εύκολο το έχω. Α, εύκολο το έχω. Ω, άλλο καμία σχέση με μωρά. Δεν τα διέλυσε ο Παυλή. Ο... Α, δεν τα διέλυσε. Οι συνθήκες το διέλυσαν. Οι συνθήκες εκεί. Τεράστιο Γιάννη Παύλο Παυλίδη. Τεράστιο. Έγινε πατέρα, ρε φίλε. Δεν έχουμε γίνει εμεί. Έχει κοριτσάκι. Αυτό σε νησί δεν ζούσε. Ο Παυλίδη. Για ένα χρόνο έζησε στην Αμοργό. Αμοργό. Για ένα χρόνο. Μετά δεν. Εντάξει, οκ. Okay. Από εβδομάδα θα άρχισε ένα πρωινό. Δεν ξέρω, θα δούμε. Να βάλουμε κανένα καλοκαιρινό θεματάκι από εβδομάδα. Δεν βάζουμε. Να μην το... Λοιπόν, Σωτήρη, δίνεις λίγο μία ανάσα μουσική για να πάμε σε θέματα. Λοιπόν, κωδικοποιημένα 2-3 θεματάκια
και μετά στα οποία μπορεί κάλλιστα να απαντήσει και να πάρει θέση ο Παναγιώτης, έτσι. Ναι. Λοιπόν, τι φωνή έχεις, φωνή, παύλα, επιθυμία, εσύ ο ουδέτερος για τον τελικό της Κυριακής και για τον αυριανό μικρό τελικό. Βέλγιο-Αγγλία την Κυριακή, Γαλλία-Κροατία. Ο ουδέτερος. Μην πει κάποιος που ναι, από την αρχή είμαι Γαλλία. Όλα Γαλλία, ας πούμε, για να πει. Ναι, αυτός χαίρομαι πολύ. Ναι. Εντάξει, τι φωνή και τι επιθυμία. Ούτε φίλοι της Κροατίας, που από ό,τι κατάλαβα μισή Έλληνες. Πάρα πολλούς έγινε. Ήταν οπαδοί της Κροατίας, απλά δεν το καταλάβαμε αυτό. Μα εγώ ήδη πριν το Μουντιάλ. Είδα 5-6 στον δρόμο με φανέλα Χάιντ. Μπράβο. Λέω, παιδιά, διακοπές εδώ, όχι, λέει, είμαστε φόλα τέτοιο. Μπράβο. Δηλαδή, τα 2,5 εκατομμύρια Έλληνες, οπαδοί της Κροατίας, αυτοί εννοείται, δεν απαντάνε, γιατί είναι Κροατία από το πριν το Μουντιάλ, έτσι. Okay. Η Έλενα μπορεί να έρθει μέσα στο στούντιο και να πει ποια ομάδα υποστηρίζει. Λοιπόν, αυτή εδώ να σου πω κάτι. Τι? Κροατία από την αρχή. Ναι, αλήθεια. Ναι. Τη άρεσε ο Μότριτς, ξέρω εγώ. Ναι. Ναι. Λες. Σαν άντρας. Έχεις σχέση τίποτα με Κροατία, εσύ? Όχι. Ναι, όχι. Στο ύψος, ναι, εντάξει. Ναι. Όχι, εντάξει. Κροατία. Επειδή παίξανε καλά ναι, αυτό. Ναι. Όπως με τη Δανία, ας πούμε, και τη Ρωσία βγάζα μάτια. Ναι, με Δανία και Ρωσία μαγεύσαν οι Κροάτες, απίστευτοι. Ναι. Η άλλη πήρα του Μουντιάλ με τρεις οπαλίες στον όμιλο στην αρχή το 82, η άλλη με τρεις οπαλίες στα νοκάουτ. Μπορεί να πάρουν. Ναι, μπορεί να πάρουν. Λέμε. Λοιπόν. Μπορεί, από φέτος, μπορεί να μην το δω κιόλας. Ναι, ναι. Όχι, το δω, αλλά Μάριε, ναι, πολύ ξένα. Και ξέρω, η ώρα κιόλας. Θα τρώω παγωτά και τέτοια, ναι. Λοιπόν, προσέξτε λίγο. Από φέτος, εδώ στην Τρόικα, να είμαστε γεροί με το καλό, έτσι. Αλλάζω λίγο την στάση μου. Πάρα πολλές φορές είχα ειδήσεις τις οποίες δεν τις έλεγα. Ναι. Σεβόμενο στα παιδιά που ήταν, δηλώνουν δημοσιογράφοι. Mm. Και τον κεφαλό, τον Τσορμπατζόγλου και τον Τσαλτίδη. Λέω άντε, άστο, μην τα παιδιά. Ήξερα, μάθανα διάφορα και για Άρη και για ΠΑΟΚ και για εθνική ομάδα και για άλλους. Δεν τα έλεγα, λέω άσε, μην το πάρουν ότι πάω να το παίξω εγώ τώρα. Χώνομαι και δίνω ειδήσεις τα λοιπά. Από φέτος αυτό κόβεται. Θα δίνω κανονικά ειδήσεις και το ξεκινώ από σήμερα. Οπα. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να ενοχλείται ο Παναγιώτης. Μιλείς για τον Ροναλντίνιο που σκόραρε χθες. Δύο αποκλειστικές ειδήσεις. Ναι. Ο μάνατζερ του Τζέσι Λίγκαρντ, του διεθνούς Άγγλου της Manchester United, τον πρότεινε στην Ριέκα με 5.000 ευρώ και η Ριέκα είπε ότι δεν χωράει στην δεκάδα της. Ο Τζέσι Λίγκαρντ πάει αυτό, δεν λέει δεν χωράει, δεν γραφεί. Πλάκα, πλάκα, να σου πω κάτι και εγώ, είμαι πρόεδρος στη Ριέκα, θα λέγα δεν χωράς. Και επίσης ο μάνατζερ του Κίραν Τρίπιερ μίλησε με την Banana Split για να τον δώσει εκεί με 7.000 ευρώ και η Banana Split είπε η κροατική ομάδα ότι δεν χωράει στην ενδεκάδα της ο Κίραν ο Τρίπιερ. Το τέτοιο δεν είναι λίγο αργύρι καμπούρι. Στην οποία παίζει ο Χάρης Μαυρίας. Έτσι. Στις οποίες παίζει βασικός ο Χάρης Μαυρίας. Ναι. Του Παραθηναϊκού. Που ήταν στο Παναγιώτη με βιές. Ναι. Πάμε στην τύπα ορίας. Γιατί τον είπες αργύρι καμπούρι. Ποιον? Τον Μάτζουκιτς. Ένας γενικά αργύρις καμπούρις. Όχι ότι μοιάζει. Όχι ότι μοιάζει. Σαν έτσι αργύρις καμπούρις. Και Μπαρμπαμιτούς τον είπα. Εντάξει. Ναι. Είναι, ο Άγγλος ασθενής είναι, φίλε, να ξέρεις. Ναι, αυτά. Ας μας βοηθήσει κάποιος, παιδιά, στο Λίβερπουλ. Ποια εθνική ομάδα υποστηρίζουν? Αν θέλει να μας βοηθήσει κάποιος, γιατί εδώ ο δημοσιογράφος Έλληνας έδωσε αποκλειστική είδηση ότι στο Λίβερπουλ δεν υποστηρίζουν την Αγγλία. Και είδα φωτογραφίες εγώ από το Λίβερπουλ σε αγγλικές εφημερίδες τις είδα. Ναι. Τώρα, αν έχει γίνει κάποιο φωτομοντάζ. Δεν νομίζω. Κάναν κάποια μαγιά, μπορεί ρε Παναγιώτη. Α, αποκλείται. Μπορεί να βάλουν εδώ πέρα τώρα πανηγυρισμούς του ΠΑΟ και να έχει κάτω να είναι με πορτοκαλί. Ξέρω εγώ. Χλώμο. Πολλά γίνονται έτσι. Στο Λίβερπουλ, ποια εθνική ομάδα υποστηρίζουν? Γιατί μας είπε κάποιος δημοσιογράφος Έλληνας αθλητικού ραδιοφώνου ότι στο Λίβερπουλ δεν υποστηρίζουν την Αγγλία. Και εγώ τα φωτογραφίες στο γκολ της Αγγλίας, στο Λίβερπουλ, γίνεται απίστευτο πάρτι. Απίστευτο πάρτι. Πάει αυτό. Να μας βοηθήσει λιγάκι ο οποίος ο Τύρης ο Δασκαλάκης ή η Έλενα ή ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλας. Στην Αθήνα, οπα, εισαγγελέας και εσουρού υπάρχουν. Δεν νομίζω. Εδώ ξέρουμε ότι εδώ ανά πάσα στιγμή επισύεται βαριά ποινή στον Λίμπερο. Αν πούμε την παραμικρή βρώμικη λέξη, επισύεται και είναι πάνω από το λαιμό μας ως δαμόκλειο σπάθη το εσουρού. Έτσι. Δηλαδή φοβάμαι να πω καραγκιόζης. Φοβάμαι να πω καραγκιόζης. Να πω είσαι καραγκιόζης. Φοβάμαι. Λες αμάν τι θα γίνει. Εντάξει. Ναι. Στην Αθήνα εσουρού και εισαγγελέας υπάρχει. Ναι. Αν υπάρχουν, έτσι, ας μαζέψει κάποιος, έτσι, κάποιους ακροατές, ναι, του Γιώργου του Γεωργίου. Πολύ σωστά τα λες. Έτσι. Που ξεπερνάνε πλέον το όριο του κωμικοτραγικού, του ηλαρού και του γραφικού. Έχεις δίκιο. Γιατί αυτά που άκουσα χθες, και εγώ τα άκουσα, να λέει ο περίφημος
καθηγητής ο Γερμανός. 19 λεπτά τον είχε φίλο στον αέρα. Οι χαρακτηρισμοί που έκανε για τα 2 τρίτα των Άγγλων ποδοσφαιριστών, αν κάνω εγώ το 1 δέκατο για οποιονδήποτε άνθρωπο εδώ στην πόλη. Τελειωμένος είσαι. Πιστεύω θα ανεβούν απάνω τρεις δημιουργίες ματ μαζί και εισαγγελείς. Φταίει και ο Γεωργίου. Με έχει απογοητεύσει. Σαφέστατα. Γιώργο Γεωργίου. Με έχει απογοητεύσει. Δεν μπορεί να μην ξέρεις, Γιώργο Γεωργίου, ότι ας πούμε σου βγαίνει ένας ακροατής και σου λέει να ρε Γιώργο, και να το αγγλικό πρωτάθλημα θυμόμαστε, λέει, που τα δείχνει μετά από μια εβδομάδα μαγνητοσκοπία. Ξέρεις αυτό το Σάββατο που είχε με Γιάννη Διακογιάννη. Ο Γιάννης Διακογιάννης δεν περιέγραψε ποτέ παιχνίδι πρωταθλήματος, αγγλικού πρωταθλήματος. Μόνο το τελικό κυπέλλο Αγγλίας. Θυμάσαι ποτέ. Έτσι. Μόνο ο Γεωργίου ήταν, ο Μπάμπης Κουβαράκης, αυτή δεν ήταν. Αν έχει γίνει. 7 η ώρα το απόγευμα, ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Απλά να σου πω κάτι. Κάθεται ο Γεωργίου πλέον πάνω στο παρελθόν. Του. Με μεγάλη μου λύπη το λέω αυτό το πράγμα. Στο παρελθόν του, τους ακούει, κουνάει απλά το κεφάλι, πάμε στην επόμενη γραμμή, χαχανίζει και δεν παίρνει καμία θέση, δεν ασχολείται ιδιαίτερα. Πολλά λάθη, πάρα πολλά. Ατελείωτο ελληνικό κόμπλεξ. Πάρα πολλά. Υποτίθεται Ελλήνων που αγαπάνε το ποδόσφαιρο και δεν έχουν δείξει στην Αγγλία ούτε ένα γραμμάριο σεβασμό. Γιατί αυτό αρέσει, αυτό το αναρωτήθηκα εγώ. Ούτε ένα γραμμάριο σεβασμό. Για ποιο λόγο, ρε, και θέλω να μπω, να πω ένα εκατομμύριο μπράβο, ναι, στον πέρα. Αντώνη Καρπετόπουλο, ναι, που τα είπε όλα σε δύο αραδίτσες. Ναι. Αυτό που λέμε εδώ και μέρες δηλαδή. Ναι. Οι Κροάτες χάλασαν το μεγαλύτερο πάρτι που θα μπορούσε ποτέ να γίνει στην Ευρώπη. Θα πω εγώ στον πλανήτη. Και για τον αγώνα. Να, οι Κροάτες το χάλασαν. Δεύτερη φορά. Σωτήρη. Παρεμβαίνει ο Γολίμπης. Λοιπόν, και λέει τώρα για την Αγγλία. Απέναντί της είχε μία ομάδα που είχε παίξει δύο παρατάσεις. Έπρεπε απλά να την πιέσει για να την σκοτώσει, αλλά δεν το έκανε ποτέ. Αυτά. Και κάθομαι εγώ τζάμπα και βερεσέ, ναι, και ακούω για το δεύτερο ημίχρονο της Κροατίας. Που αν κάνει το 0-2 στο πρώτο ημίχρονο, έχουν υδρώσει, έχουν χεστεί πάνω τους αυτοί. Ο προπονητής έχει κατεβάσει το πουκάμισό του, έγινε γκρι. Άλλο πράγμα, ρε. Ο Μόντριτς είναι από τη σέντρα κάθιδρος χάλια. Yeah. Δεν ξέρω και τι έχει πάρει. Έχει γίνει χλεμπονιάρης. Το είπε αυτό ο Γεωργίου ευτυχώς. Έτσι. Το κάνεις 0-2 και στο δεύτερο ημίχρονο απλώνεται σε όλο τον πλανήτη, σε όλα τα fan club της Αγγλίας, επίσημα και ανεπίσημα, το ατελείωτο πάρτι. Τελείωσε αυτό. Έτσι. Φάε τώρα την κηδεία την Κυριακή. Yeah. Από εκεί που θα γινόταν, θα κάναμε πάρτι στο Λευκό Πύργο. Φάε τώρα την κηδεία. Στο ερώτημα αν θέλει ο Παναγιώτης απαντάει τι υποστηρίζει. Ούτε με νοιάζει. Εγώ έπιασα τον εαυτό μου χθες, μισό, ναι, το μεσημέρι στον αέρα ο Γιώργος Ζαγόρας. Ναι. Και αναρωτιόμουν επί 15 ώρες. Ναι. Αναρωτιόμουν. Λέω, πέρασε μια χώρα 4 εκατομμυρίων και σκέφτομαι τι να υποστηρίξω. Και λέω, βρεβλάκα, άρα υποστηρίζει τη Γαλλία. Γιατί ποια χώρα θα πήγαινε 4 εκατομμυρίων και δεν υποστηρίζει αυτή. Α, ναι. Λες με απλά πράγματα. Θα άλεξε την υποστήριξη. Αν ήμουν ουδέτερος, ναι, δεν λέω με την Αγγλία. Ναι, ναι, ναι. Απ' την άλλη, έπεσε μια χώρα 60 εκατομμύρια και απ' την άλλη μια ένα χωριό. Ναι. Έτσι, αυτοί έχουν πληθυσμό νομίζω 4-300, αν δεν κάνω λάθος. Ωραία. Άρα για να το σκέφτεσαι, είμαι φόλα Γαλλία, είμαι με την ομάδα που ο superstar της μετά από κάθε match πιάνει το μικρόφωνο δημοσιογράφου και φωνάζει, το είδαμε όλοι 100 φορές, έτσι. Vive la France, vive la République. Ναι, γιατί πάνω απ' όλα η δημοκρατία. Την Κυριακή λοιπόν είμαι φόλα Γαλλία και θα γίνει και ατελείωτο πάρτι. Εντάξει, ωραία. Πάμε σε break, break και, μετά και επιστρέφουμε όλοι, ωραία, μαζί ενωμένοι. Ήδη τα πρώτα μηνυματάκια για θέατρο. Τρεις διπλές, παραστασάρα, Ορέστης απόψε στο θέατρο Δάσου. Άμαστε εδώ. Μπράβο ρε Σωτήρη, το βρήκες στην πιο ωραία έκδοση. Μπράβο, ποιότητα είναι, ηχογράφηση πάρα πολύ ωραίο. Άλλα τρία αυτιά να το ακούω. Λοιπόν, να είμαστε έτοιμοι λιγάκι. Κάτι πολύ πολύ σημαντικό, άμα την επιστροφή μας εδώ πέρα στον Λίμπερο και στην Τρόικα της καρδιάς σου. Media Markt, εκπτώσεις και προστασία οθόνης. Το καλοκαίρι τι σημαίνει? Διακοπές. Σημαίνει όμως και καλοκαιρινές εκπτώσεις. Πού μπορείς να τα συνδυάσεις, διακοπές και εκπτώσεις? Μα φυσικά στη Media Markt. Πήγαινε να πάρεις τη συσκευή που θέλεις σε τιμές μοναδικές και κοπάνισέ την για διακοπές. Α, και αν πάρεις smartphone ή tablet, μην ξεχάσεις να ζητήσεις την υπηρεσία προστασία οθόνης για να έχεις το κεφαλάκι σου ήσυχο και να περάσεις ένα ανέμελο καλοκαίρι. Για να προστατεύσεις την οθόνη των συσκευών σου από χτυπήματα, γδαρσίματα, την άμμο, τα βότσαλα, τα κοχύλια, στην MediaMarkt μπορείς να επιλέξεις προστασία οθόνης με νανοτεχνολογία
ή με μεμβράνη ZAG που κόβεται με ακρίβεια για το κινητό σου. Πολλές επιλογές, όλες μόνο στη MediaMark. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες ένας είναι ο προορισμός. MediaMark. Ωραία. Πέφτει ένα μικρό ξύλο σήμερα με το θέατρο. Σωτήρη, λίγο με το χαμηλώνει. Σε μένα το ένα είμαι λίγο. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Πέφτει λίγο ξύλο σήμερα με το θέατρο. Αρκετό ξύλο, θα έλεγα. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Τρεις είναι οι προσκλήσεις και είναι διπλές για απόψε. Ένα από τα big hits του Ευρυπίδη, ο Ορέστης, με Χρήστο Στυλιανού και Ιωάννα Κολιοπούλου και πολλούς άλλους καλούς συναδέλφους τους. Ώρα 9 και 4, θέατρο δάσους απόψε. Και εντάξει. FM κενό, ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφει θέατρο, αποστολή στο 54526. Οι χαμένοι θα καβατζώσουν από μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ, την οποία και θα εξαργυρώσουν στα Opticon Express. Σε ένα από τα πέντε. Τα τρία στην πόλη και τα δύο στη Θεσσαλονίκη ενώ και τα δύο στο Πόρτο Καράς. Χρέωση μηνύματος 1 ευρώ και 24 λεπτά συμπεριλαμβανόμενο ΦΠΑ και φόρου κινητής τηλεφωνίας. Παναγιώτη, βάλτο στο automatic. Άσε τώρα, εδώ πέρα, το κάνω εγώ εμείς. Καλημερίζουμε Θάνο, καλημερίζουμε τον Ορέση που λέει καλημέρα σας. Τι είχε χθες το τέτοιο στο. Ντίνα, εξαφανίστηκες. Καλημέρα. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι, λέει και ο Βαγγέλης. Τι είχε χθες το θέατρο γης. Ορίστε. Πριν 5 χρόνια. Παναγιώτη. Παναγιώτη, δες τραγική εικόνα. Δες, τραγική εικόνα. Ναι, φωτό, Τσαλτίδη. Μια χαρά είσαι εκεί, κύριε. Ωραίος. Παναγιώτη, με ρώτησε τι είχε στο. Θέατρο γης είχε κάτι χθες. Θέατρο γης. Ναι. Τον Κότσιρα. Στο γης δεν ξέρω. Ο Κότσιρα στη Λαζαριστόν. Στο θέατρο δάσους, ναι. Ο Ρέστης Πρεμιέρα. Εντάξει. Που δώσαμε προσκλήσεις χθες. Στο θέατρο κήπου, αδιαχώρητο χθες. Για την Ηλέκτρα. Και εκεί ο Ρέστης, υπέροχος Νίκος Χουρής. Τον πήραμε το ταξί 12 και 10, να ξέρεις. Το βλέπω, έρχεται. Κάτσε, χθες τον πήρε. Χθες, 12 και 10. Αυτό από την παράσταση και τον πήγε. Ναι. Τον Νίκο τον Κουρί. Μακεδονία Παλάς. Μπαίνει μέσα, του λέω πώς θα το φιλήλω στη Δούκα. Κάνει έτσι, δεν απάντησε. Και πιάσαμε λίγο κουβεντούλα, ωραίος τύπος. Μικροδείχνει πολύ ρε από κοντά. Είναι νεαρός το παιδί. Ακόμη είναι νέος ο Νίκος ο Κουρίς. Τι είπε, Σωτήρη. Τι είπε για τον Κουρί. Το ξέρεις, το ξέρεις. Κοντός λέει δεν είναι. Το ξέρεις. Μου φάνηκε κοντό. Ο Παναγιώτης είπε κοντό τον Νίκο. Άντε, ρεσλάμα, χαμένε. Πήραμε τον Καζάκο μέσα στο 3,5 ευρώ και ο άλλο μα άφησε τα λιράκι. Μετά έχει φοβερό τον κυμπατέρ στην ΕΡΤ1, να ξέρει. Περίμενε. Τι σου άφησε. Ο Νίκο ο Κουρί σου άφησε μπουρμπουάρ 5 ευρώ. Όχι, 1,5. Δεν τα λέω όπως ο Φαφλατάς από την Πιερία που νομίζω ότι εκείνο το Πιερικό Παναθηνιακό έλεξε 4-1 για 7-1. Γιατί ακυρώθηκαν 3 γκολ. Θυμάστε τι είχε πει στον αέρα, έτσι. Φαφλατά λες τον κύριο Κώστα. Ναι, φαφλατά. Τον περιμένω ακόμα να βγει. Γιατί μας είπε. Όχι, μην δεν σεβασμό, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, ορίστε την παράθεση. Είπα μερικά πράγματα για την Γερμανία πριν 15 μέρες. Ορίστε, περιμένω την παράθεση. Αυτό είπε του γλυκού νερού ότι είμαστε και το ένα και το άλλο. Άντε, περιμένουμε. Άντε, Κυρικό, βγες. Λοιπόν. Θες και φοβερό ντοκιμαντέρ στην ΕΡΤ. Όποιος μπορεί να το ξαναδεί. Ναι, Παναγιώτη, ναι. Λίγο και μετά το λες, το σχολιάζει. Να ρωτήσουμε λίγο να ξέρει και ο Χρήστος. Βάλαμε κάποια θεματάκια. Φωνή, παύλα επιθυμία των ουδέτερων για τον αυριανό μικρό τελικό Βέλγιο-Αγγλία και για το μεγάλο τελικό της Κυριακής. Οι ουδέτεροι, έτσι. Γιατί οι άλλοι ξυπακούεται. Γιατί οι Έλληνες τι είναι, έτσι. Μπορεί να είναι τίποτα Άγγλοι. Όχι, βρε, εννοώ οι Έλληνες. Άλλο, εγώ σου υποστηρίζω Αγγλία από την αρχή. Ναι. Άλλο, θέλω τη γνώμη, ακριβώς γίνομαι ουδέτερος δηλαδή, σε αυτό. Είναι κάποιοι που υποστηρίζαν Κροατία από την αρχή. Ναι, από ό,τι κατάλαβα, ναι. Εγώ από ό,τι κατάλαβα, περίπου 2,5 εκατομμύρια Έλληνες υποστηρίζαν όλα Κροατία. Έτσι κατάλαβα εγώ. Αυτό κατάλαβα εγώ. Ότι 2 με 2,5 εκατομμύρια Έλληνες με υποστήριξαν. Αυτή είναι, είπαμε, οι αντιδραστικοί σε αυτούς που υποστήριζαν Αγγλία. Λοιπόν, απορία. Παύλα, ναι, απορία. Στην Αθήνα υπάρχει εισαγγελέα και σουρού. Γιατί εδώ πέρα δεν μπορούμε να φτερνιστούμε. Ναι. Και στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργίου, εδώ και 10 μέρες ακούγονται τα αίσχυα κατάσχετα. Κάνε μια καταγγελία. Χθες ο Γερμανός, ο καθηγητής. Αυτό το βγάζει και στην Έρτρε. Ναι. Είναι στο πυρετός του Μουντιάλ. Είναι ο κλασικός, ρε παιδί μου, νομίζω είναι ο Ιπποκράτης. Έτσι με το μουσάκι. Ο πυρετός του Μουντιάλ είναι από τον Τζον Τραβόλτα, από εκεί. Όχι, ρε. Πόσα ξέρει. Ναι. Και να μας πει κάποιος ποια εθνική ομάδα υποστηρίζουν οι κάτοικοι του Λίβερπουλ. Οι Άγγλοι κάτοικοι του Λίβερπουλ, έτσι. Σαραμαντάς. Okay. Αυτό θα τον πάρω, Ασλαμά. Mm. Να τρέμει ο ΠΑΟΚ. Θα τρέμει με αυτόν. Να τρέμει έτσι. Αυτά θέλω. Τέτοια θέλω να λες. Εγώ έχω πάρει 8. Φορά ούμπρο, ωραία ούμπρο ρε εσύ. Λάνσιν αυτό, φίλε. Στη Λάνσιν εδώ που ήτανε. Ε? Ναι. Εννοείται σαν το Σαραμαντά είναι. Πω, ο Σαραμαντάς. Α, και πολύ θα μου πεις που ίδιος και ο Σαραμαντάς είναι ίδιος. Το αριστερό μπακ της λίγο ο Ισπανός, ο Μορένο. Ολό ίδιος. Λοιπόν, αυτά. Περιμένουμε τη φωνούλα σας, ναι. Είτε σε μεσικά, είτε τηλεφωνικά.
όταν ανοίξουμε τις γραμμές 2310-287-38 FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 καταφθάνουν ήδη πολλά μηνύματα, αλλά είναι όλα για το θέατρο. Καλό αυτό, δεν και, λέω. Αν μπορέσουν να μας πάρουν κάποια απάντηση, ρε φίλε, γιατί αυτό το μίσο για την εθνική Αγγλίας. Ναι, βέβαια, ναι. Τώρα δεν θα βγει το μίσος, διότι δηλαδή αποκλείστηκε η Αγγλία. Εντάξει, τέλος πάντων, όσο καιρό κρατούσε το Μουντιάλ και υπήρχε μέσα η Αγγλία. Χάλασε. Δεν υπάρχει μίσος για την Αγγλία, υπάρχει η αντίδραση. Ποια είναι η αντίδραση, κύριε Χρυσάνθε? Να σου πω κάτι. Αυτό που αγαπάει την Αγγλία. Αυτό που αγαπάει την Αγγλία. Αγαπάει όλο το αγγλικό ποδόσφαιρο, όλο αυτό το πράγμα. Του συλλέκτε, τη βγάζουν, τη προγράμματα, τα πάντα, τα φανζίνα, όλα αυτά. Αν υποστηρίζει η Γερμανία, πε μου κάτι, ρε φίλε. Θα πάω έξω από ένα γερμανικό γήπεδο, έτσι. Θα δω Άιντραχτ Φραγκφούρτη, εδώ πήγα, ρε φίλε, στην μπουτίκ τη Ρεάλ και δεν γίνεται να πάρει ψιλοπράγματα είχε. Πήγα, το ξέρω. Ψιλοπράγματα είχε που για Ρεάλ, έτσι. Έπρεπε, ρε φίλε, να είσαι εκεί πέρα μια μέρα, δύο μερόνυχτα να είσαι και να λες τι να πρωτοδιαλέξω να πάρω. Δεν συγκρίνεται η Αγγλία σε αυτό το πράγμα. Γιατί, ναι. Γιατί. Τι είναι αυτό που αγαπάς, ρε παιδί μου, τόσο πολύ, ας πούμε, στην Ισπανία, στη Γερμανία? Να μου δικαιολογήσει κάποιος, ρε φίλε. Παναγιώτη, εδώ το πήγες τώρα αλλού. Καλό, καλό αυτό, πήγες αλλού. Μα υπάρχει ένας λόγος, γιατί τόσο μίσος και απαξίωση. Ναι. Για όλους τους Άγγλους διεθνείς. Κάνετε τέσσερις φορές την ερώτηση και δεν με αφήνετε να απαντήσω. Θα απαντήσεις. Θα την κάνω καλύτερη ερώτηση. Θα απαντήσεις όποτε αποφασίζουμε. Εμείς. Γιατί αυτή η απαξίωση. Χάτσε καλά, τρέμω. Καβαδάς. Ο Καβαδάς γιατί παναγύρει, γιατί πάει στα ΟΗ και να τελειώνει η υπόθεση. Ο σύγχρονος Βασούλας. Μία στις τρεις βολές, μία στις δύο, μηδέν στις δύο. Ποτέ δύο στις δύο, φίλε. Ναι, αλλά δεν δίνει πάση τέτοιο. Τι? Δεν δίνει πάση στον αντίπαλο. Εντάξει, τι να κάνει. Μην μιλάς έτσι για την ομάδα του Μπάουκ, δηλαδή που έφερε τελευταία εβδομάδα πρωτάθλημα στην πόλη. Έτσι, συνέχισε. Έφερε. Τελευταία εβδομάδα. Τελευταία ομάδα που έφερε πρωτάθλημα στην πόλη. Τελευταία εβδομάδα που έφερε. Τελευταία ομάδα που έφερε πρωτάθλημα στην πόλη. Παναγιώτη, σκίζει το δέρμα, δέστο. Χρήσατε. Δέστο. Σωτήρι. Άσε ρε τα χέρια. Αυτά είναι για σένα σλαμά. Να τρώσει την αμπορλόγια στη Βολέγανδρο. Φλεγκάρα και βοτκάρα. Δεν έχει χέλι αυτό, βρε. Μηνυματάρα τουρίστα έχω να διαβάσω, ξέρει. Λοιπόν, διάβαστο, πάμε. Τουρίστα μήνυμα. Όχι, κάτι έλεγε πρώτα για την Αγγλία. Τελειώνουμε αυτό. Αυτή ναι. Η απαξίωση και ο χλεβασμός και η ειρωνία ναι. Για όλους τους Άγγλους διεθνείς. Ο Μαγκουάιρ, θέλετε δεν θέλετε, ένα από τα 3-4 κορυφαία στόπερ του Μουντιάλ ήτανε. Και είναι. Μαδάρα. Ναι. Δεν το κατάλαβα αυτό. Τι είναι αυτό το συγκλονιστικό που βλέπουμε στη Γερμανία, ας πούμε, έτσι. Α, το τελευταίο που ακούω εγώ στην τελευταία Μαρία. Mm. Ποια Σουηδία, ρε τώρα. Φάση δεν κάνει ξυλοκόπη. Η ξυλοκόπη όμως, είδε τι έγινε με τη Γερμανία. Στον όμιλο τη Γερμανία ήταν. Βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Γιατί η Κροατία έβγαλε μάτια, ας πούμε, τους Δανούς. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλή. Δεύτερο δεν υπήρχαν. Με τους Ρώσους, η πιο ελληνή Ρωσία που θυμάμαι. Εγώ δεν θυμάμαι πιο ελληνή Ρωσία, ρε φίλε. Ναι. Και ήταν αυτή η Κροατία. Ναι. Και κατάφερε η Αγγλία να χάσει από αυτούς, ρε φίλε. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν απερίγραπτο αυτό που έγινε. Ήτανε κάπως η τέτοια, ξέρεις ποια, η CIS, τη θυμάσαι, έτσι λεγότανε. Η κοινοπολιτεία, ναι, Euro 92, θυμάσαι, το θυμάσαι αυτό. Δεν μ' άρεσε, τελευταία. Τίποτα, χάλια, ναι, 88, και εκείνη, ρε, ναι. 88, εκεί πέρα. Πόσο λέγει το Σκωτία κοινοπολιτεία? Δεν θυμάμαι. 3-1, η Σκωτία. Σοπ. 3-0, 3-1 μειώνουν αυτοί στο 88-89. Ναι. 16χρονη. Συγγνώμη, αυτή είναι 16χρονη, κοροϊδεύεις. Αυτή είναι γιαγιά, ρε. Σωτήρη, έλα λίγο να δεις κάτι το τρομάκι, έλα λίγο. Δες μία 16χρονη. 25 μέρες, 7 ώρες και 35 λεπτά ακόμα, καιρό είχα να γράψω αντίστροφη μέτρηση. Θέλω να την ακούσω από σένα να πάμε, για να πάνε καλά οι διακοπές. Καλημέρα, Μογκολάκια. Μας καλημερίζει ο τουρίστας, ασλαμά. Κλασικά πάει Ρόδο και τέτοια, έτσι. Λογικά. Δεν γράφει νησί, ντρέπεται μάλλον. Να εξηγήσουμε λιγάκι. Ναι. Χρυσανθέ, ο τουρίστας και στον κόσμο που δεν το γνωρίζει, γιατί ναι. Έχει χαθεί ο τουρίστας. Ναι. Ο τουρίστας είναι ακροατής πιστός από το 99-2000 του Κάντομπος Βικτόρια. Κάθε καλοκαίρι, από τη μέρα που τον γνωρίσαμε, κάθε καλοκαίρι η Αμαριλής, ο τουρίστας, πηγαίνει στην Ρόδο σε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο το οποίο είναι γεμάτο με γκρουπ. Από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι. Και Ουαλίδες και Ιρλανδέζες ναι. Και Αγγλίδες και Σκοτσέζες. Ναι. Και παίζει μπάλα εκεί. Ερώτηση. Ρε τουρίστα, εδώ και 2-3 χρόνια πας με την κυρά. Πιο καλά πάνε καναγκρού με Σκοτσέζους να μιλάτε για μπάλα. Τι σου λέει, τουρίστα. Καναγκρού από την Αμπερντίν, από την East Fife, από τη Σεντ Μίρεν. Η Celtic 0-3, προχθές. Champions League. Ναι. Με ένα χωριό έπαιζε. Ναι. Δηλαδή, αυτή μου την έβαλε και χθε την Τζέννη. Δεν μα άρεσε. Ναι, Ελληνίδα. Δεν Ελληνίδα Jenny, αυτή. Μπότσι. Όχι. Εσύ, πολλά κιλά πήρε η Μπότσι. Πολύ ωραία είναι. Επειδή είναι και κοντούλα, μου αρέσει και με ναι. Πάρα τη βλέπω πολύ. Τώρα σε αυτό το. Είδα προθέσει και δύο λεπτά στο σύριλ αυτό το ένα. Πώς λέγεται. Πολλοί ποιοι θα ξέρουν, την Μπότσι ή την Παπαλιγούρα.
100% μπότσι. Γιατί με μένα τελείωσε. 18-2 θα κερδίσει. Λοιπόν, παιδιά, μία ερώτηση για τους ακροατές. Το είπαμε στην αρχή. Τι πιστεύετε, τι πιστεύετε, αν πάμε ρε παιδί μου στη γωνία, Τσιμισκή Μαριστοτέλους, στο πιο χωριάτικο σημείο της Θεσσαλονίκης. Ναι. Τσιμισκή Μαριστοτέλους, το ραντεβού του χωριού. Είστε το πιο χωριάτικο, είναι Καμάρα βέβαια, εντάξει. Το φυτικό είναι η Καμάρα. Ναι. Και ρωτήσουμε ένα τυχαίο δείγμα 100 ανθρώπων άνω των 25 ετών. Αντρών γυναικών, ρε φίλε. Άνω των 25. Άνω των 25. Ανεβαίνει το ποσοστό μου. Άνω των 25. Κάτω των 25. Πας να το δώσει κάποιο τσιπαλάκι, δεν θέλει. Μπορεί να έχει καμιά παπαλιγούρα. Ποιος τα ξέρει, πώς τα ξέρουνε την Έλληνα παπαλιγούρα, την ηθοποιό μας και πόσοι τον Χρήστανθο Τσαλτίδη. Μας. Τον δημοσιογράφο μας. Τον δημοσιογράφο. Έλληνα εννοώ, Μακμπούφεν και Ελληνίδα. Αυτό εννοώ. Ναι, Έλληνα και Ελληνίδα. Αυτή είναι που σου αρέσει πολύ η παπαλιγούρα, Μάριο. Ναι, παντρεύεται τώρα και δεν. Σεπτέμβριο, αλλά μάλλον μπορεί να γίνει. Η μόνη περίπτωση να πάρει καμιά ψήφο είναι επειδή θα ξέρουν τον υπουργό, τον μπαμπά τη. Βρε λέμε, θα πούμε την ηθοποιό, την Έλληνα παλιγούρα. Άμα πας δε στην άλλη αυτή του Παπακαλιάτη που πώς μου την είπες χθες. Ιωάννα Παπά. Θα γίνει την Ιωάννα Παπά. Α, κάτω αλλιώς. Ιωάννα Παπά με εσένα. Ξέρουν την Ιωάννα Παπά. Την ξέρουν οι 9 στους 10. Και πώς ξέρουν τον Παπά των τέτοιων. Του Παναθηναϊκού. Εντάξει τώρα και εσύ ρε. Τον παπά του Παναθηναϊκού. Ποιος να πω. Τώρα μιλάς για ένα μπασκετμπολίστα. Α, τον μπασκετμπολίστα, συγγνώμη για μπάσκετ. Yes, πάνε στην Τούμπα και ρώτα πόσοι ξέρουν την Ιωάννα Παπά και πόσοι ξέρουν αυτόν. Ρε παπά, πώς το λέγανε το. Παπά. Παπά. Παπά Χρήστο. Παπά Χρήστο. Α, τι το παπά. Πόσοι ξέρουν ποιον. Κάτι είπε τώρα. Στην Τούμπα, παοκτσίδε που είναι πορωμένοι και είναι εκεί. Τι είπε τώρα, μωρέ. Ωραία. Πόσοι ξέρουν τον Τσαλτίδη στην Τούμπα και πόσοι την παγκούρια. Εγώ σου είπα, αγόρι μου, Τσιμισκή Μαριστοτέλους, γωνία. Στον Τεργελή μπροστά ή στο παραδοσιακό. Άνω των 25. Έχει χαιρετισμό τον περιπτερά, ρε. Ναι. Άνω των 25. Στην Τσιμισκή. Ναι. Άνω των 25. Άνω των 25. 18-2. Στα 20 άτομα. Στα 100 τουλάχιστον 25. Όταν θα είναι 9-1 υπέρ σου, θα αρχίσει να ψάχνει να πηγαίνει λίγο πιο κάτω σε κάνει βιβλιοπωλείο, κάνα τέτοιο. Σου λέω πα και πάρω κάποιο ψηφαλάκι, κατάλαβε. Αυτό δεν γίνεται. Όχι, δεν θα είσαι. Στο μόνο σημείο που μπορεί να χάσω και εκείνο να χάσω 11-9 είναι η έξω τη Μονή Λαζαριστών. Βράδυ πριν από την παράσταση. Πριν την παράστασή τη. Πριν την παράστασή τη όμω, όχι τέτοιο. Όχι το πρωί. Τα πέραν τα παουξάκι και από μπροστά. Ξέρει ο κόσμο. 11-9. Μπορεί να χάσω εκεί την ώρα τη παράσταση. Εδώ είμαι μαζί σου. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσει. Τον κουρί τον πήρε ήταν μόνο του ο Νίκο. Μόνο. Βερμπουδίτσα, μπουκάλια νερό. Το βλέπω, λέω. Τη φάγαμε τη φόλα. Λέω που πάει. Καμιά Ολύμπου σε κανένα ξενοδοχείο. Εντάξει, οκ. Στο Ηλέκτρα, στο Μακεδονία. Μέχρι σήμερα είναι και φεύγουν τώρα περιοδίες και τα λοιπά. Ανάλογα πώς βλέπεις, ξέρεις και πού πάει. Φαντάζομαι. Την τέτοια την Μπεγνή, όχι. Μέμο Μπεγνή, ρε. Όχι ο Μέμο, ρε. Η άλλη, ρε. Που έπαιζε το 4. Την Μπεγνή, Μπεγνίζε. Τη μάνα, ρε. Ποια μάνα. Που έπαιζε τρεις χάριτες, ρε. Μεντί. Τη Μεντί. Τη βλέπω. Πήγαμε Ολύμπου. Κόλλησα στο μικρό. Πήγαμε Ολύμπου. Ναι, Μεντί. Πήγαμε Ολύμπου. Πόσο είναι, 3,70. Πήρε και τα 30 λεπτά. Συγκλονιστική στο μονόλογο. Για μένα είναι λεϊνό, φίλε, αυτό το πράγμα. Ποιο? Να μην αφήσει Μπουρμπουάρ, επώνυμος. Εδώ εμείς παραγγέλνουμε καμιά πίτσα, ρε φίλε, και αφήνεις 1 και 2 ευρώ. Επώνυμος, φίλε, να σου πει. Ηθοποιεί, ξέρει τι κρίση είναι. Άσε με ένα σλαμά τώρα. Καζάκος τώρα μου λες τώρα. Τέλος πάντων, τώρα μην το κάνουμε. Θα σου δίνα 5 ευρώ και θα σου άφηνα τα 30 λεπτά. Τι? Θα σου λέγα δώσε 1 ευρώ. Θα παίρνει και το. Ευτυχία με λένε. Τα 30. Καθηλωτική ερμηνεία. Τα 30 στα άφηνα. Είσαι ηθοποιός. Καθηλωτική ερμηνεία. Είναι μερικά πράγματα. Σαν να μου λέει, να σου πω κάτι. Να μην δώσω του Ρονάλντο, ρε φίλε. Να μην δώσω του Ρονάλντο. Τον Ρονάλντο γιατί τον κράζει, ρε φίλε. Να μην δώσω του Ρονάλντο. Επειδή έχει δισεκατομμύρια. Γιατί να δώσει, ρε φίλε. Μα εγώ το είπα, ναι. Μα δεν το είπα. Δωρεάν το αυτό. Ποια είναι το παουξάκι εδώ που δείχνει. Βλέπει ο τρόπο που κάθονται ακόμα και στην κάμερα. Βλέπει τα πόδια είναι ανοιχτά. Σε στυλ τέτοιο. Βλέπει. Είναι ο τρόπο που κάθεται. Όλοι έχουν πάρει άδεια τώρα εκεί. Που στέκεται, θα πει. Ναι. Ο Ιάπωνο προπονητή τι είναι, σταμάτησε το ύψιλον. Ποιος είναι ο Ιάπωνας που πάνε. Κομφουρτιώτης. Κομφουρτιώτης. Ο Ακύρα Χισίνο, πώς το λένε. Φίλοι ίδιος. Χωριστά χωρικό, περίμενε λίγο φίλε. Γραμμές ανοιχτές μετά για τον break, έτσι 23 10 287 και 3 οκτάρια. Από κινητό το ίδιο, 6-9-45 μπροστά όμως, 6-9-45, 287 και 3 οκτάρια για επικοινωνία με την Τρόικα. Μαζί μας η Βασιλική Ρετσίνα, χρωστάω μία στον Παπαδόπουλα. Πρέπει να τον βγάλω ένα βράδυ. Ναι, πρέπει, ναι. Χαμήλωσε λίγο αυτό, φίλε. Βασιλική Ρετσίνα με παραδοσιακή, πλούσια και αυθεντική γεύση. Η Βασιλική Ρετσίνα που παράγεται από τη Μεσημβρία είναι ποιητική. Τηλεφωνάκι 713-981. Και καλοκαίρι σημαίνει διακοπές αλλά και εκτόσεις. Πού μπορείς να τα συνδυάσεις? Μα φυσικά στα Media Markt.
πηγαίνεις να πάρεις συσκευή που θέλεις σε μοναδικές τιμές και έφυγες για διακοπές. Αν πάρεις smartphone ή tablet, μην ξεχάσεις να ζητήσεις την υπηρεσία προστασίας οθόνης για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και να περάσεις ανέμελα το καλοκαίρι, Μάριε, διότι το κινητό σου αυτό πρέπει να προστατευτεί 100% από χτυπήματα, γδαρσίματα και από διάφορες άλλες κακουχίες. MediaMarkt, εκεί όπου μπορείς να επιλέξεις την προστασία οθόνης με νανοτεχνολογία, ειδικό για το κινητό του Μάριου, με μεμβράνη ZAG που κόβεται με ακρίβεια για το κινητό σου, πολλές επιλογές. Όλες μόνο στη MediaMarkt. Γιατί ο προορισμός είναι ένας. MediaMarkt. Τεράστια αγγλική εφημερίδα, Mirror είναι. Ναι. Πανηγυρισμοί οπαδών της Liverpool εδώ πέρα για το ευρωπαϊκό που πήραμε το 84. Παλιά φωτογραφία δεν είναι αυτή, ρε Μάρια. Ναι. Σκάνδαλο. Η Daily Mirror δείχνει κατοίκους Άγγλους του Liverpool να πανηγυρίζουν το γκολ της Αγγλίας. Περίεργο, αφού στο Liverpool δεν υποστηρίζουν την Αγγλία. Πολύ περίεργο. Λοιπόν, αδέρφια. Στο Manchester. Έτσι είναι. Εδώ, είναι στο, εδώ δείχνει όταν το έχουν φάει στο δεύτερο. Γιατί χρησιμοποιεί αυτή την πολύ ωραία ελληνική λέξη για να στην πρωτοσύλλογο. Την πολύ ωραία ελληνική λέξη. Heroes. Ήρωες, ναι, αυτό. We are proud of you all. Είμαστε περήφανοι για όλους σας. Τα λεφτά όλα είναι μέσα. Δες, αυτή είναι η εδώ, να δω λιγάκι. Η Express ή η Mirror. Άνοιξε λίγο δύο σελίδες, τρία, πήγαινε λίγο. Ένα πολύ ωραίο άρθρο. Ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο. Εδώ αυτή την είδες, Παναγιώτη. Αυτή την είδες, αυτές τις είδες. Αυτό δεν είναι ενδιαφέρον στον κόσμο. Τη μητέρα. Ακούει ο κόσμος να λένε εμείς το είδες αυτό, το είδες εκείνο. Λοιπόν, λοιπόν, πολύ ωραίο άρθρο. Ξεφύγεις δικά είκοσι άλλο ακόμα στο διάλειμμα. Πολύ ωραίο άρθρο. Να φέρω κι εγώ τα ρατατά. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Κάνα τα ρατατά να φέρω κι εγώ, ε. Not wearing. Τέλος πάντων, το έθνος μας που έχει τόσα προβλήματα έγινε χαρούμενο και περήφανο από έναν ευγενή Άγγλο, το Southgate εννοεί, ναι. και 23 παιδιά της διπλανής πόρτας. Πώς έγινε αυτό. Ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο άρθρο, πολύ πολύ ωραίο άρθρο. Λοιπόν, παιδιά, γραμμές είναι ανοιχτές, 23-10, 2-87 και 3 οκτάρια. Ο διαγωνισμός, οι διαγωνισμοί μάλλον τρέχουν, τρεις διπλές προσκλησούλες για τον Ορέστη του Ευρυπίδη απόψε στο θέατρο Δάσους με Ιωάννα Κολιοπούλου και Χρήστο Στυλιανού. Η χαμένη καβατζόν του ρεπταγία ξέρει 50 ευρώ από τα Opticon Express. Πας και λες, ορίστε το ρεπταγί μου, θέλω τα γυαλιά αυτά, πόσο κάνουν, 80. Ωραία, κράτα 30. Πάρε μου 30. Τόσο μα τόσο απλά. Φανταστικό αυτό που είπε ο Καρπετόπουλος Μάρη για τον Ρέζεμπρικ. Δεν το άπιασα. Το 1978 που δεν πήγε ο Κρόιφ στο Μουντιάλ. Ναι, στην Ολλανδία, ναι. Στην Αργεντινή, sorry, ναι. Ο πρώτος που είπες, πώς τον είπες. Ρέζεμπρικ. Ρέζεμπρικ. Ναι. Έχει το δοκάρι, έχει το δοκάρι. Άκουσε πάνω τον 20, κάτω τον 25, ναι. Τώρα δεν. Να τον μάθουνε, να τον μάθουνε. Πείτε ποιος. Μεγάλη είναι. Μορφή Ολλανδός, ναι. Φίλε. Τον είπατε. Είναι Ολλανδός, λοιπόν, ποδοσφαιριστής. Ποδοσφαιριστής, ναι. Ο οποίος το δοκάρι στο 90, ναι. Το 89 κάπου εκεί, τέλος πάντων, στο τελικό με την Αργεντινή. Στο Μουντιάλ 88. Δεν πήγε ο Κρόιφ σε εκείνο το Μουντιάλ λόγω της κατάστασης της πολιτικής στην Αργεντινή. Και τον βρίσκουν τον Ρέζεμπρικ και του λένε. Πήγανε, ρε φίλε, ο άλλος. Γιατί συμφωνούσαν με την Αργεντίνη και εγώ. Και του λένε, του Ρέζεμπρικ, τον ρωτάνε πώς νιώθεις που δεν θα μπεις, ας πούμε, ποτέ στη θέση του Γιώχαν Κρόιφ, ας πούμε, και τα λοιπά, με την ευκαιρία που έχασες, πούμε, στο 90. Και λέει, Μαρία. Ναι, σ' ακούω. Απλά δες το τώρα αυτό και μετά μην χαθεί. Δες την εικόνα κάτω. Κάτω. Το έχω θέμα αυτό. Έσου μια κατσίκα. Η Τζέννη Παλατσινού έσου μια κατσίκα. Περιμένετε, παιδιά. Ακούω Παναγιώτη και το συνεχίζουμε. Πάμε. Ίσως η ευκαιρία λέει, που έχασα είναι για να με θυμάται για πάντα ο κόσμος. Ναι, μπράβο. Μένω έτσι την μνήμη του κόσμου, ας πούμε, κατάλαβα. Περίμενε, ναι. Περίμενε. Ποια είναι για μένα η πιο μαγική ενέργεια του Πελέ. Που αφήνει την μπάλα στο. Και δεν μπαίνει γκολ. Δεν μπαίνει γκολ. Που βγαίνει τελικά out. Η μοίρα τον βοήθησε, ναι. Σου λέει αυτό να μην μπει γκολ. Ναι. Γιατί θα θυμούνται τον γκολ. Η ενέργεια που κάνει ο Πελέ δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει η ενέργεια που κάνει ο Πελέ. Με την Ουρουγουάη δεν είναι. Με την Ουρουγουάη ή με την. Ή με την Ρουμανία. Με την Ουρουγουάη νομίζω. Όχι. Με Μάντζουριτς γκολκίπερ. Ο Μάντζουριτς δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Μάντζουριτς. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Σωστά, ναι. Το ότι δεν μπαίνει τον βοηθάει να περάσει την ενιότητα. Πάντως έχω την εντύπωση ότι είναι το καλύτερο μουντιάλ αυτό που ζούμε των τελευταίων 5-6 τουλάχιστον, Μάριο. Ναι. Για ημιτελικούς, ας πούμε, και το Αγγλία-Κροατία και το Γαλλία-Βέλγιο, ναι. Είχε και ρυθμό και φάσεις, ναι. Που λες ημιτελικό, έτσι. Είπες μία πολύ ωραία φράση. Ποια. Χρησιμοποίησες. Ποια. Πριν από 5-6 μέρες. Ποια από όταν ζούμε στο τηλέφωνο. Ποια από όλες. Είπες. Ναι. Είναι μουντιάλ που το άφησαν στην τύχη. Στην τύχη του, ναι. Δεν θυμάσαι ποτέ. Πάντα, ναι. Θυμάσαι κάποιο μουντιάλ, κάποια φάση. Ναι, διαιτητικές και τα λοιπά. Μπράβο. Το VAR. Βάρ. Τι. Έχει VAR. Είναι και το VAR. Είναι και το VAR. Είναι και το VAR. Αλλά 80-90% των φάσεων, ναι. Που θα παράδειγμα, ναι. Δόθηκαν κάποια πέναλτι τα οποία τα πήρε πίσω μετά. Ναι. Ή δόθηκαν
που δεν είχε δώσει πέναλτι και τα έδωσε. Ναι, αυτά δεν είχαν μείνει. Δεν γίνανε φάση για να πούνε ένα σμπροχτή Βραζιλία, ένα σμπροχτή Αργεντινή. Πώ θα γίνει, πώ θα σμπροχτεί. Έτσι μόνο σπρώχνεται. Με κόκκινη ή με πέναλτι. Πώ θα σπρωχτεί αλλιώ. Πάλι στο τέλο ο διαιτητή αποφασίζει. Για το VAR, πάλι στο τέλο ο διαιτητή αποφασίζει. Στην Αργεντινή, αν πάει, δεν το έδινε το πέναλτι εκεί πέρα με την Ιγυρία. Δεν το έδωσε. Λοιπόν, ένα 10% εκεί. Που πλέον μπορεί να φύγει. Το έχουν αφήσει την τύχη το Μουντιάλ. Ούτε βγει εσύ πρώτο ή δεύτερο. Μα είναι σημαντικό το VAR. Αν το VAR εφαρμόζεται σωστά, ναι, θα υπάρχουν πολύ λίγες φάσεις που θα. Μα στο τέλος σου λέω πάλι ο διαιτητής αποφασίζει, ρε φίλε. Ρε φίλε, βλέπει ότι γίνεται, δεν μπορεί να ξεφτυλιστεί. Ναι. Γιατί, τι γίνεται. Κάτι αμφισβητούμενο, ας πούμε. Στον Μπέργκ, ας πούμε, ξεφτυλίστηκε. Αλλά δεν. Στο 3-0 της Σουηδίας, του Μπέργκ, όχι δεν είναι πέναλτι ποτέ. Δηλαδή είναι πραγματικά ξεφτυλίστηκε ο διαιτητής. Και μπράβο στον Κασκαρίνο που είπε ότι είναι ο πιο βρώμικος παίκτης του Μουντιάλ. Υπήρξαν όμως οι φάσεις που εμείς θα λέγαμε τώρα δεν το έδωσε το πέναλτι το καθαρό το Μάρς γιατί το είδαμε στην τηλεόραση. Που το δίνει. Δηλαδή θα έχεις και στιγμές να θυμάσαι από αυτό το Μουντιάλ, έτσι. Είναι ας πούμε το κλάμα του Χιμένεθ στο τείχος. Ναι. Αν γινόταν αυτό το 50 ή το 70, θα λέγαμε πω από τη στιγμή ότι είναι αυτό ο σημάδι σε όλο το Μουντιάλ. Είναι που βάζει τον γκολ ο Ιρανός στην Ισπανία και λες αυτό το ταγλάρι τρέχει να πανηγυρίσει. Λες τι θα βγάλει μπλουζάκι, Χεσμπολάχ θα βγάλει. Και μου κάνεις καρδούλα. Θα μείνει στην ιστορία αυτό το πράγμα. Όπως ο Λόβρε, μπρο. Διαβάζω Daily Mirror. Και μου κάνεις καρδούλα, ρε φίλε. Διαβάζω Daily Mirror, ναι, και διαπιστώνω, ναι, ότι αντιγράφουν το μεγάλο Δημήτρη Μπούζα του 1980. Μπούζας, εξώφυλλο. Νεκρός Μαγδί. Αμά λέω τι έγινε. Και εγώ το θυμάμαι. Έτσι, αυτό. Το θυμάμαι. Ο θείος του στο Κάιρο. Ο θείος του στο τροχαίο στο Κάιρο. Ναι. Ναι. Το θυμάμαι. Στο καταρχήν ήρθε ο Τζόρταν στον Πάοκ και έρθει στον Άρη. Ποιο, στον Πάοκ. Ο Τζόρνταν και ο Πίπεν. Ναι. Α, με το Λέβη ξαφνικά διακοπές. Ωραία. Πρόσεχε τώρα εδώ. Υπάρχει όμως τέτοιο. Βλέπω ότι οι Άγγλοι, ναι, γράφουν με τον ίδιο τρόπο. Ναι. Διάβασε, το, δηλαδή, διάβασε το. Διαβάζει, South Gates. Διαβάζει ο Χρήστατος χθεσινή Daily Mirror. South Gates, Young Guns, Fout, Fout. Πώς το διαβάζει. Fout, Foot. Έδωσαν μάχη, ναι. Fit. South Gates, Young Guns, Fought Like Lions. Fought, ναι. Έδωσαν μάχη, like Lions, ναι. But in the end. Streetwise Κροάσια, Ασλαμή, που έλεγες ότι για τις δύο κίτρινες κάρτες. Streetwise. Ξύπνη δηλαδή, ναι. Η ξύπνια Κροατία, ναι. Η πονηρή. Killed their final dreams and broke their hearts. Αυτό με τις κάρτες τι σχέση έχει? Δεν έχει σχέση. Στο 21 δεν βγάζει κίτρινη στο Λόβρεν, τι σχέση έχει αυτό? Φίλε, Streetwise είναι ο σοφός. Όλοι Streetwise είναι περπατημένος, ο μάγκας. Ο μάγκας. Άρα, ναι, σου λέει ότι το έχασε από το Streetwise. Βρε παλικάρι μου, ναι. Όλη Βρετανίλα, όλο το είναι της Αγγλίας. Παγκοσμίως τα τελευταία 100 χρόνια, που φαίνεται. Σε μία μόνο φάση, σε μία στιγμή. Στο απορροσμένο παιχνίδι. Στο Κροατία, ναι. Σου λέω γενικά, ρε παιδί μου, γίνεται όμως στο παιχνίδι με την Κροατία. Σε μία στιγμή, λες. Αν δεν ξέρεις, παιδί μου, ποιες ομάδες παίζουν, λες αυτοί είναι σίγουρα Άγγλοι. Μόνο αυτοί θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν είναι Άγγλοι στη φάση του γκολ που τρώνε του Μάτζουκ. Όχι, σε μία συγκεκριμένη, ρε φίλε. Είναι μία συγκεκριμένη. Το είσαι με 10 παίκτες. Που πανηγυρίζουν οι Κροάτες και πάνε να βάλουν γκολ. Το είδες αυτό? Αυτό δεν είναι Αγγλία. Όχι, είσαι με 10 παίκτες, είναι τελευταία δευτερόλεπτα της παράτασης και δεν κατεβαίνεις, ρε φίλε, δηλαδή μπροστά. Για τον Bigford. Για τον Bigford, δηλαδή, σε παρακαλώ. Λοιπόν, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express στον πρώτο. Ή στην πρώτη που θα απαντήσει, μην πειραχθεί κανείς από εδώ πέρα, στον πρώτο ή στην πρώτη που θα απαντήσει, τι το ιδιαίτερο έγινε και υποκλίνομαι στην εναρκτήρια σέντρα του Κροατία-Αγγλία. Απαντάς μόνο σε μεσικά. FM κενό, μήνυμα προς το λύσο 5526. How we fell back in love with our England. Πολύ ωραίο. Της Rachel Bletchley. Σαν και σένα θέλει αυτή η δημοσιογράφος, σαν και σένα. Θέλει 959. Αυτό που έγραψε η Ρέιτσελ Μπλέτσλι εδώ. Ναι. Και μερικά 5.000 το μήνα. Ναι. Εγώ τα γράφω για πλάκα. Και αν μιλήσει για μπάλα αυτή με σένα, εσύ το πιστεύω θα φύγει. Κάτι λέει εδώ. Θα κρυφτεί. Λέει κουρομπίλια. Δεύτερο. Βγες πάλι εδώ κάτω και πες ποια είναι η Ρέιτσελ Μπλέτσλι και ποιο είναι ο Τσαλτίδης. Ωραία, ναι, αλλά αν πάω όμως στο Μπράιτον και πω Τσαλτίδης. Θα πούνε ότι είναι λέπρα, καινούρια αρρώστια, μόλυνση. Τι λέει. Τι είναι καινούρια αρρώστια. Τι λέει. Τι λέει. Τι λέει. Φαντάζεσαι τον Brighton. Κατάλαβε. Σταματήστε αμέσως το καϊκί. Για πάνε την επόμενη μέρα που είχα κάνει τη Λακαμία με το Match Program να σου πω ποιον ξέρουνε. Εκεί σε ξέρουνε, ναι, εκεί όντως. Εκεί είναι όντως. Λοιπόν. Περιμένουμε την πρώτη απάντηση. Τι το ιδιαίτερο. Δες τραγική εκτύπωση. Αυτή είναι η μαυρίλα, ρε φίλε, της εφημερίδας. Αυτά μου αρέσουν και εμένα. Ναι. Μαυρίλα τα χέρια σου. Μίλα! Ο Καραγκιόζ. Ναι.
Γιατί ξέρεις, μην είναι φλάκα τα μπλουζάκια μου τα πλένω κάθε 3 χρόνια. Λοιπόν, για ποιο λόγο, πού είναι printed. Printed in Greece. Κάτσε εδώ πέρα. Κάτσε εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Στόλισα κι αυτό. Πάει. Printed in Greece. Στην Αγγλία, αν πάρει, δεν βγάζει τίποτα. Φίλιππο εκεί, βέβαια. Λοιπόν, τι το ιδιαίτερο έχει η εναρκτήρια σέντρα του Κροατία-Αγγλία, του προψεσινού. Κροατία-Αγγλία. Ο πρώτο απαντάει σωστά, Καβατζόνι, ζευγάρι, γυαλιά, ηλία, τότε τον Express. Ο πρώτο ή η πρώτη. Έτσι, FM κενό, μηνυματάκι, αποστολή στο 54-526. Λοιπόν, είδαμε τώρα, έχει γίνει θέμα από χθε. Από χθε. Η Τζένι Μπαλατσινού. Αυτή χώρισε με τον Γραμμέ, δεν είναι. Ναι, δεν είναι. Το πιο ατέριαστο ζευγάρι. Το είπα 30 φορές. Το πιο ατέριαστο ζευγάρι τη τελευταία 25 ετία, φίλε. Η Εύη μπαίνει για θέατρο. Είδα Ηλέκτρα. Θέλω να δω το sequel. Vive la France. Εύη, σε παραδέχομαι. Ηλέκτρα, γούσταρε. Προσκύνησε σκουρί και παπαλιγούρα. Δεν υπάρχουν, έτσι. Και Χατζηπαναγιώτη Χρήστο. Και Χατζηπαναγιώτη. Που το ξέρουν πιο πολύ από την Τόντζα Τζαλτζίδη. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά. Πιστεύω ότι αυτό το Χατζηπαναγιώτη Χρήστο. Αν ρωτήσει τη μάνα του, θα πούνε τσαπί Τσαλτίδης. Το Χατζηπαναγιώτη, κάνει κωμωδία ο άνθρωπος. Χατζηπαναγιώτη. Έχει παίξει τα πάντα. Δες ποιος είναι και θα τρονίσει. Και εμείς τα έχουμε παίξει. Θες ποιος είναι. Καλά, εσύ το μόνο που έχεις παίξει είναι σάκος του μπόξα, παρά να είναι σοκαριλάω. Έλα, μηνύματα, έλα. Καλημέρα, παιδιά. Αν και υποστήριζα Ισπανία, εύχομαι να το σηκώσει η Γαλλία. Κρίμα για Αγγλία. Αθηνά από Ελευθέριο, καθημερινά η εκτίμησή μου. Α, παψάκι αυτή, ε. Αριανά και άρρωστο. Ένα, Αθηνά. 2, 3, 4, 5. Έβδομο, 8 βγάζει Χατζηπαναγιώτης. Στο Χατζίπ. Στο Χατζίπ. Βγάζει το 7ο. Γιατί είσαι Θεσσαλονίκη, γιατί βρε μπούφο είσαι εδώ από τον υπολογιστή αυτόν και έχει πατήσει φυσικά. Βγάζει Χατζηπαναγί. Βγάζει το πρώτο Ντέμι Νικολαίδη. Βγάζει Χατζηπαναγί. Ντέμι Νικολαίδη Γερακή και Χατζηπαναγί. Είσαι εδώ, λέει, είσαι Θεσσαλονίκη. Αν το πατούσα δηλαδή, είχα το λάπτοπ και το πατούσα στο. Προφανώ σε άλλο υπολογιστή. Σε άλλο υπολογιστή θα βγάλει στο Χατζιπ. Χατζιπαναγί. Προφανώ. Αθηνά, καθημερινά ανεβαίνει στο εκτιμισόμετρό μου. Ειλικρινά. Και εγώ φόλα Γαλλία είμαι μεθαύριο. Φόλα Γαλλία. Αύριο 5 η ώρα θυμίζουμε Βέλγιο-Αγγλία, έτσι. Αύριο μεγάλη τσόντα. 5 η ώρα, Βέλγιο-Αγγλία. Πώς το λένε, Χρήστο? Χατζηπαναγιώτη. Α, το ξέρω. Εξαιρετικός. Το ξέρω, ηθοποιάρε. Πολύ ωραίο ηθοποιός. Τον έχω 3 φορές θέατρο. Παρόλα αυτά, να ξέρεις ότι οι περισσότεροι νεοέλληνες, όπως και εγώ, Μάριε, δεν γνωρίζουν τα ονόματα. Ναι, τη φωτογραφία το καταλαβαίνεις, αλλά το όνομά τους δεν το γνωρίζουν με ελάχιστες εξαιρέσεις. Οι γυναίκες ξέρουν πάρα πολύ. Οι γυναίκες. Ούτε οι γυναίκες ξέρουν να σου πούνε ότι είναι ο Χατζηπαναγιώτης αυτός. Παναγιώτη, πες το πρωί. Το πρωί. Ήρθε το πέσιμο, έγινε. Ναι. Πέσε μου, α! Τι, ξύλο. Πέσε μου, α! Πολύ ξύλο. Άντε, Ηρακλάκι, άσε. Δυο ώρες δεν μιλάει για Ηρακλή. Ηρακλάκι, μόλι σε είδε. Δεν με αφήνει να μιλήσω για Ηρακλή. 15 μέρες. Όσοι μου λέει μόνο για Μουντιάλ. Όσοι μου λέει, δεν με αφήνει, Στέφανε. Λέω να πω κάτι για Ηρακλή, δεν μπορώ. Πήρα έναν με το ταξί από το Τορόντο. Ακούς. Και πιάνουμε κουβέντα, παντρεύομαι αύριο. Εδώ, λέω εδώ. Τον Ηρακλή δεν από το Τορόντο, πήρε. Τον πιωμένο, το αλκοολικό. Όχι, ρε. Παντρεύομαι αύριο. Λέω εδώ, λέει ναι. Λέω από εδώ είσαι. Όχι, λέει, οι ρίζες μου είναι Πελοπόννησο και η γυναίκα μου είναι εδώ Καλαμαριά. Τον πήγα τέλος πάντων. Με ρωτούν συνέχεια. Πώς πάνε οι ομάδες εδώ, Άρης. Λέω ανέβηκε, μπορεί να ξανακατέβει. Ηρακλής είχε έναν πρόεδρο από εμάς, ναι. Στο Ρόντο. Αυτός είχε επιχειρήσει εκεί. Ας το λέω αυτός, άφησε λεφτά, ας το πήγες. Του λέγα τέτοια. Για πάω και του είπες, για πες τι είπες. Όλα καλά πάω, πάω καλά, τα καλύτερα. Λέω εδώ, έξω από τον Μακεδονίο του Παλάτου τον πήρα. Λέω εδώ, μένεις, εδώ, εδώ. Λέω πρόεδρος, έχει καλό ξενοδοχείο. Βάζει και λεφτά. Θα πάρουν πρωτάθλημα. Μιλάω άρα, και... Άρης μπορεί να φύγει. Ηρακλής απατεώνες. Πάω και βάζει πρόεδρος κανένα λεφτά. Περίμενε, Παναγιώτη, πες του λίγο το πρωί, ασασέρ. Βρεθήκαμε εδώ πέρα κάτω. Το ασασέρ. Και ανεβαίνουμε με το ασασέρ μαζί. Μαζί μπήκατε. Και είναι μια κοπέλα. Ναι, σλάμα. Πού, πήγε στο 5ο. Σώμα, εμένα... Μπαίνουμε μέσα. Η ξαδιά. Α, τι τη λέει. Τι τη λέει. Άκου. Κοπελιά, αν είναι να κατουμίσει πιο μπροστά, εσύ που κατεβαίνει να κατουμίσει πιο μπροστά. Α την κοπέλα, ρε φιλάμπη μέσα. Η κοπέλα έπαιρνε το ματάκι με κοιτούσε συνέχεια έτσι. Έτσι. Λέω άστοτο. Και το περνάει, περίπου και 1,5 κεφάλι. Είναι η τέτοια. Η γραμματεία από το Ιωβέντο. Όχι. Τη λένε Χριστίνα, είναι ηθοποιός και χορεύτρια και την έχω δει σε παράσταση. Η οποία έχει πάρει και 3 βραβεία εξωτερικό. Αν δεις την κίνηση. Αν δεις την κίνηση, έχει κοπέλα. Το επίθετο. Αν δεις την κάνει. Επίθετο δεν ξέρω. Είδες ούτε σύνταξε. Την έχω δει στο Black Box. Σε παράσταση. Ολόκληρα Σλαμά δεν σε γνωρίζει ενώ εσύ την ξέρεις. Εγώ την Παπαλιγούρα σήμερα την έμαθα. Τσαλτίδι, εσύ superstar, λέει ο Ρωμανίστας. Ο Ρωμανίστας τιμένος στην Ελλάδα, μας ακούει κάθε πρωί. Γιατί τιμένος, ρε. Ωραίος είναι, Ρώμα. Την αλήθεια σου είπε. Ρωμανίστα. Ο Μανολάς, είδατε τι είπε. Ο Κώστας ή ο Στέλιος.
Ο Στέλιος είναι στην Άξο. Ο παίκτης, ρε φίλε. Ναι. Ο Στέλιος ο πρώην. Της Ρώμα, ο παίκτης. Ναι. Τι είπε. Ο Κώστας Μανολά. Ποιος Στέλιος. Πάμε. Είμαι στο Στέλιος. Ο Στέλιος πάλι, αν ρωτήσεις Στέλιο ή Κώστα Μανολά. Τώρα το. Κώστα θα σου πούνε όλοι. Ρώτα 5.050χρονους να δουν ποιος σου πούνε Μανολά. 50χρονους. Τώρα είμαστε τρελαίνε τώρα με το Στέλιο. Σαν να μου λες ποιο ξέρει πιο πολύ τον Καλιγκάρι ή τον Γκάλι. Και φυσικά. Αν ρωτήσω 30 παοκτσάκια σήμερα 25 που έχουν αποβλακωθεί και πού αλαβάντα ή βλέπουν Βιερίνια. Τι είναι ο Λαβάντα. Αυτό. Ακόμα και αυτό είναι σημείο τη εποχή. Τι είπε λοιπόν ο Μανολά. Τι είπε ο Μανολά. Τώρα που έρχεται ο Ρονάλντο να δω ποιο είναι πιο γρήγορο. Το είπε. Το είπε. Μπράβο ρε Κώστα. Άιντε κατούρισέ τον. Μπράβο ρε Κώστα, εννοείται. Έχει σηκώσει. Ακού. Εδώ τώρα είναι καμπιονάτο. Τον έχει σηκώσει σίγουρα στον αέρα στο Ρώμα Γιουβέντους. Έχει να πέσει ξύλο. Τον έχει σηκώσει στον αέρα σίγουρα. Έχουμε και μίσους με αυτούς. Σωτήρη, σημείωσέ το. Αυτός θα φάσει κανένα 1,5 μήνα τραυματισμό στην Ιταλία. Εμείς είμαστε Ιντερ. Πάμε γραμμή. Περιμένουμε λίγο. Εμείς είμαστε Ιντερ. Εσύ στην Ιταλία τι είσαι, Μαρία. Λάτσιο. Όταν είχε πάει ο Γκασγκόιν. Αυτά μου αρέσουν στην Ιταλία. Ο φασιστόμουτρος. Άκουσε λίγο. Όταν είχε πάει ο Γκασγκόιν στην Λάτσιο. Όταν είχε πάει ο Γκασγκόιν στην Λάτσιο. 20.000 χαρτόνια είχαν σηκωθεί. Σέριλε λεγόταν η γυναίκα. Δεν ξέρω αν λέγεται και ακόμα. Του Γκασγκόιν. Το μανεκέν. Το μοντέλο. Ότι λέγεται, λέγεται. Τώρα είναι η γυναίκα του λίγο δύσκολο. Είχαν σηκώσει οπαδοί τη Ρώμα 20.000 χαρτόνια. Μεμόριο. For you, Σέριλ. Ένα κόκκινο πέος. Από κάτω, for you, Σέριλ. Αλίτε. Περίμενε. 1-0 η Ρώμα. Το σπίτι το έχει η Ρώμα. Είναι Ρώμα Λάτσιο. Ναι. Και στο 82. Απίστευτη, στο 86. Στο 86. Στο 86 ναι, ναι, ναι. Απίστευτη κεφαλιά Γκάζα μέσα από τρία άτομα στο γάμα. Και τρέχει και βάζει πανηγυρίζει. Λιπόθυμη όλο το πέταλο της Λάτσιο χαμός. Τρέχουν οι συμπαίκτες του. Και πού πάει αυτός. Τρέχει. Προηγηθήκαμε με Τζιανίνι. Τρέχει. Κουλουάρ. Τζιανίνι, μπράβο. Ναι. Τρέχει στο κουλουάρ μπροστά. Σταματάει στα επίσημα μπροστά. Και ποιον μιμείται. Στέκεται ακίνητος μπροστά στα επίσημα που είναι όλοι οι Ρωμαίοι. Ναι. Ποιον μιμείται. Τον Κέσσαρα. Όχι. Έτσι. Μουσολίνη και Λάτσιο. Φοβερό. Γροφιά στη μέση, κεφάλι προς τα πίσω, τεντωμένο στήθος και κοιλιά, Μπενίτο Μουσολίνη. Αυτός εδώ είναι αριστερός τώρα. Και έχει γίνει χαμός. Φοβερό αυτό. Φασιστόμητρο. Περιμένει ακροατής πολύ ώρα, καλημέρα. Γραμμή. Ναι, γεια σας. Εγώ είμαι. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα που υποστηρίζεις, σε παρακαλώ πολύ. Ναι, Βασίλης Αργενός. Γεια σας, Βασίλης, ο παδός του Άρη, ηλικία Βασίλη. Χρήσανθε, όταν ο κύριος Παπαδόπουλος λέει για την τελευταία ομάδα που πήρε πρωτάθλημα. Ναι. Να του λες 3-7, ένα αυτό, ναι. Και ότι η τελευταία ομάδα που πήρε τίτλο στην πόλη, ναι. Στο μπάσκετ, είναι ο Άρης στο κύπελλο και ευρωπαϊκό τίτλο πήρε. Εγώ είπα για πρωτάθλημα. Εγώ είπα για πρωτάθλημα. Και μια άλλη μιλάς για... Και μια... Εντάξει, 3-7, ναι, εντάξει. Ναι. Και, αφού μιλάς για προπαίδεια, μία 6-6. 6 κύπελλα, έχω ένα κύπελλο έξω από ποδόσφαιρο. Μία 6-6, εντάξει. 6 έχεις. Πώς έχω. Πρωταθλήματα πόσα έχετε στο ποδόσφαιρο. Όσα έχω 3-4 τίτλους που έχει όλη η Ευρώπη. Μπράβο, μπράβο. Έχω τους τίτλους που έχει όλη η Βόρεια Ελλάδα. Πόσα, ρε, 4 έχει ο Άρης. Πόσα έχει 4. 3 πρωταθλήματα και ένα κύπελο. Έτσι λέτε. Πρωταθλήματα. Έτσι λέτε. Τι έτσι λέτε, βρε μπούφο. Και εμείς έχουμε 8 τίτλους. Όλη η Βόρεια Ελλάδα να μαζέψει τους τίτλους δεν φτάνει του ΠΑΟΚ. Και Παύλο με λαβάζεις και Παύλο με. Πού είναι η Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή, ποια είναι η Βόρεια Ελλάδα. Βόρεια Ελλάδα, ρε φίλε. Πάρε. Ο Ηρακλής δεν έχει. Έχει, ναι. Πώς. Έναν. 7. Τίτλους ποδόσφαιρο, 2. Έλα το βαλκανικό. Άσε με να σλαμάρει. Συγγνώμη. Άσε με τώρα. Πες τώρα Ολυμπιακό τίτλο. Πες τώρα Ολυμπιακό τίτλο. Έχει το βαλκανικό. Έλα, μιλάει ο Βασίλης, είναι αγένεια το πρωτάθλημα Β' Εθνικής. Πρωτάθλημα Β' Εθνικής έχω. Έχω πρωτάθλημα Β' Εθνικής. Σωστά, ναι. Γάμα. Άρα το Βασίλη μου. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε κρατική ομάδα, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Δεν έχουμε κρατική ομάδα. Πάντως ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ. Του Πασόκ ήταν, του Πασόκ. Λοιπόν, για τον κύριο Ασλαμά, μια αφιέρωση, αν μπορέσει να βάλει ένα. Με καταράκωσες μιλάμε, με στρίμωξε τη γωνία. Πού από δεν μπορώ να παρά να σε. Να πει για μένα το ένα. Να σε στρίμωξε, δεν πες Βασίλη. Να μιλήσουμε για μπάσκετ, δεν. Ναι, φίλε, κάτω σου, για μπάσκετ μαζί σου. Πήρες ένα. Άρα, κακοτέ, να μιλήσω για μπάσκετ μαζί σου. Με κανένα revolution, κανένα. Περίμενε. Μία ερώτηση μπάσκετ και μετά κάνεις αφιέρωση για μένα. Ο πιο μεγάλος Αμερικανός καλωσφαιριστής στην ιστορία του Άρη, ποιος είναι? Εγώ θέλω από 10 years after του Alvin Lee το I'm going home. Έχω να τα ακούσω, το έχω σε βινίλιο. Σωτήρι, αν μπορείς βάλει το Alvin Lee. Σε πιάρι ρε κορόιδο με αυτό που λέει. Σε ποιο, περίμενε! Περίμενε! Στη συναυλία στο Παλέτε Σπορ είχα πάει εγώ. Κι εγώ ήμουνα. Κι εγώ. Κι εγώ ήμουνα. Στο Παλέτε Σπορ, στη συναυλία έχει πάει. Πότε ήταν αυτή η συναυλία? Alvin Lee. 10 years after. 81. Αρχές του 80. Πήγαινε 3 λεπτά πριν αρχίσει ή πολύ νωρίτερα? Γιατί όταν πηγαίναμε στα αγώνες μπάσκετ, τότε εγώ ήταν πολύ άργα στο Παλέ.
Λέω, ρωτάω. Κοίτα, όταν παίζαμε εμείς και βλέπαμε μπάσκετ. Άντρε, καλοπέρα. Μόνο στις αυλίες πήγαιναν έπαιλε και την παραγωγή. Ερώτηση. Ευχόμαστε να μην μας δίνετε. Καλά, καλά. Εσύ πας τώρα έξω το παλέρε. Καλά, καλά, καλά. Πηγαίνω στα κοιλικία. Τρέχω στα τρία λεπτά. Βασίλη. Και είμαστε αν εμείς υπαοξίδες. Τρέχω στα κοιλικία, κορόιδο. Άιντε, άιντε. Και του μπάτσου υπαοξίδες. Και φοβόμαστε να πάμε εμείς για να δείρε. Άιντε, προμόνο. Σκούφι, βρε κορόιδο. Άιντε τώρα με τρελάνετε πρωί πρωί. Βγήκε ο άνθρωπος μιλήσει για μπάσκετ. Ο Μπιλ. Είστε τόσο τραγικοί. Δεν έχει απαντήσει ούτε μισός. Το έπαθλο ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Ο πρώτος που πατάει το παίρνει. Τρεις μέρες το βάζει το σύνταγμα. Στη σέντρα. Την εναρκτήρια. Κροατία, Αγγλία. Τι το ιδιαίτερο γίνεται. Καλά κανείς δεν το είδε, ρε παιδιά. Ή βλέπετε τρώτε πίτσες, ας πούμε. Μίστερ Γκολ και τέτοια. Λοιπόν, ερώτηση. Έγινε χαμός από χθες Σωτήρη με την Τζέννη Μπαλατσινού που πήγε στην Πάτμο πάνω στην κορυφή του βουνού για να σώσει ένα κατσικάκι που ήταν ψηλά πάνω. Άντε ρε τα πιστεύεις τώρα αυτά. Ανέβηκε η Μπαλατσινού τώρα εκεί πάνω. Περίμενε, περίμενε. Είναι στην αφάνεια τώρα και βγάλανε ένα θέμα. Μπορεί να σώσει άνθρωπος κατσίκι. Πώς, πού δεν γίνεται. Ρε παιδιά, επειδή μου συνέβη πρόπερση στην Αμοργό. Οχ, άρχισε τώρα τα δικά του. Με κοπέλα. Να ο Μπαλατσινός. Με κοπέλα την οποία την ξέρει ο Παναγιώτης και ο Χρύσανθος. Ευτυχώς τώρα είναι εδώ ο Παναγιώτης. Όλα τα ψέματα που έχεις πει για τις διακοπές θα τα διαψεύει. Δεν ήταν κατσικά, ήταν ο Κατσίκης. Το λέω στο σημείο αυτό. Ποιος ο Νίκη ο Τόμ. Και τι μου λέει. Κατσίκα. Το κατσικάκι, καλά πάμε να το βοηθήσουμε, λέει. Εγκλωβίστηκε. Λέω καλέ, ποιο κατσικάκι εγκλωβίστηκε. Δεν είδες, λέει, που είναι. Δεν μπορεί με το ζόρι, λέει, στέκεται. Έτσι ζουν αυτά. Λέω το κατσίκι Σωτήρι, το κατσίκι ξέσαι. Άκρη, άκρη, σε τέτοιο πράγμα στέκεται. Σε αυτό εδώ, με τα τέσσερα πόδια. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε. Η Αγγλία δεν θα το πάρει ούτε στην επόμενη διοργάνωση, αφού πριν από λίγο η Ομοσπονδία ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολίου του Southgate για τα επόμενα 5 χρόνια. Άρα, αν δεν φύγει... Στο Wembley το 2020, από την νότια πήγε. Αν δεν φύγει... Από την νότια. Αν δεν φύγει σε αυτή τη διοργάνωση, στο Euro, τότε για τα επόμενα 5 χρόνια... Η Αγγλία δεν έχει καμία απολύτως τύχη με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την προπονητική. Με αυτόν τον loser! Ωχ, χάρης. Με τα γυλαίκα. Με τα τον γυλαίκα. Άνθρωπο ο οποίος είναι σαν τον... Τα γυλαίκα πουλάνε άντερα. Σαν τον κακό στους, στις συμμορίες της Νέας Υόρκης. Καλό, ναι, ναι, καλό, καλό. Daniel Day-Lewis. Lewis, ναι. Ναι, Θεός. Daniel Day-Lewis. Πάρα πολύ καλός. Προφέρεται Lewis σε Χρήστο. Daniel Day-Lewis. Χρήστο και όσοι δηλαδή, έχουμε. Μας πειράζε. Μένουν ακόμη 17 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι πολλά από τον χρόνο αυτού του κόσμου. Για να διεκδικήσεις τις τρεις διπλές προσκλήσεις για τον Ορέστη απόψε στο θέατρο Δάσους. Παραστασάρα. Σε στέλνουμε σε παραστασάρα. FM κενό ονοματεπώνυμο. Δίπλα FM κενό ονοματεπώνυμο. Δίπλα γράφεις. Είναι σαν τα θέατρο. Σαν τα στριπτίζ. Αποστολή στο 54-526. Εγώ δεν πάω. Καλή αλλά μέρα, μου λένε ότι τα κορίτσια είναι πολύ καλά. Ναι, ο Κοσμάς, ναι, ο η Κοσμάς. Εύη. Ναι, η Εύη. Ωραία. Πάμε, γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε. Καλό τον Νίκο. Τον Νίκο, ο παδόν δηλωμένο τη Κροατία εδώ και αρκετά χρόνια. Ναι, από τα Γενιτσάρα. Καταρχήν πρώτα απ' όλα τι θα γίνει, ρε Ασλαμάδα, κλες κάνα μήνα τώρα. Άμα είναι να κάνουμε και τα 40, να κάνουμε και τα κόλυβα, να πάρουμε ρίτσα. Είμαι δηλωμένη. Εγώ είμαι Ηρακλής και Αγγλία. Δηλωμένη. Είμαι Ηρακλής και Αγγλία. Εσύ είσαι τι. Δηλαδή, είσαι Ισπανία. Για Κολομβία. Βραζιλία. Είσαι. Μέχρι τι. Μπερδεύτηκα. Γιανιτσά, αναγέννηση. Αμφιβάλλω ότι αν είσαι στην Ελλάδα, πάω. Μπάτσε και λίγο Ολυμπιακό. Καμιά φορά. Λέω το, δεν ξέρω. Ψηφίζουν το ίδιο τουλάχιστον. Κοίταξε να δει. Εγώ δεν σε έβρισα πρώτα απ' όλα. Τι είχανε. Εντάξει, εγώ κάνω κάποιες επισημάνσεις. Μα εγώ είμαι δηλωμένος. Λοιπόν, είμαι Αγγλία. Δεν είμαι εγώ κάθε μέρα κάτι άλλο. Και Αμερική. Και Ηνωμένες Πολιτείες και Σκωτία και Ουαλία. Είσαι, ναι. Αγγλία, είσαι Αγγλία, αλλά έχεις βγάλει να πούμε τη χολή. Δεν βγάζει χολή. Παράπονο βγάζει. Είσαι τάβρος να πούμε. Ξέρω εγώ τι να πω. Παράπονο βγάζει για τη χολή των άλλων για την Αγγλία. Εδώ τον αδικείς. Είναι παράπονο όταν λέει ότι θα πρέπει να κατουρίσουν και οι 11 ποδοσφαιριστές της Κροατίας για να αποδείξουν το πόσο πατριώτες είναι και ότι παίξανε με το μαχαίρι στα δόντια. Φέτος είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε και εγώ πικράθηκα που δεν πέρασε η Ουρουγουάη γιατί είμαι Ουρουγουανός. Ουρουγουάη, δεν μπορεί να
Όχι, όχι, συνέχισε. Η Ουρουγουάη. Ναι, λέω και εγώ πικράθηκα, αλλά δυστυχώς. Ουρουγουάη υποστηρίζεις. Βέβαια. Σε όλα τα μουντιάλα μου. Πάντα, πάντα Ουρουγουάη. Το 32 που το πήρε. Το 86 που σε κατέβει ο Μπατίστα τον Γκρέιαμ Σάρπ στο πρώτο δευτερόλεπτο. Είσαι εκεί που παίρνει και το Γκρέιαμ Σάρπ, ο Μπατίστα έπαιζε το 86 επειδή μεγαλώσαμε με το Μαραντόνα. Αλλά ο Μπατίστα. Ήμουνα με την Αργεντινή. Ήμουνα με την Αργεντινή. Το τελευταίο μουντιάλ που σταμάτησα να είμαι με την Αργεντινή ήταν το 86. Μάλιστα. Μετά έγινα Ουρουγουάη μάλλον. Στο Μεξικό δηλαδή το 86. Στο Μεξικό. Εκείνη η Γαλλία, sorry λίγο Νίκο, εκείνη η Γαλλία νομίζω αγαπήθηκε από τον κόσμο, Μάριε. Το 82, το 86. Ναι, γιατί έπαιζε ποδόσφαιρο τον Τελίνο, δηλαδή έχουν, αντί για δικέφαλο ετό τη ΑΕΚ, α πούμε, είχαν πετινό. Έπαιζε όμορφο ποδόσφαιρο. Ενώ αυτή η Γαλλία, ενώ είναι πολύ καλή ομάδα, δεν θα αγαπηθεί νομίζω. Δεν αγαπηθεί. Κοίταξε να δει. Οι παλιέ ομάδε, επειδή ήταν ομάδε οι οποίε δεν είχαν μέσα αχθοφόρους ηθαγενείς, ήταν γηγενείς ομάδες, ναι. Έβλεπες ας πούμε Πλατινή μέσα, έβλεπες Τρεζόρ, την Κανά, ονόματα, βγάζανε Μποσίς και ένα πατριωτισμό. Λόπες, έτσι Μποσίς, βγάζανε μια αυταπάρνηση. Ναι. Τώρα αυτό δεν το βλέπεις εύκολα. Όχι, έπαιζαν όμορφο ποδόσφαιρο, δηλαδή όμορφο ποδόσφαιρο. Παίζανε, θέλει να σου πει, πιο θελκτικό, ναι, ποδόσφαιρο, πιο θελκτικό. Και το 82 και το 86. Να καλωσορίσουμε όλοι στην Βασιλεία. Welcomen τον Σιλβάν Βίντμερ, 25χρονος από την Ουντινέζε, μεταγραφή ρεκόρ για την, για τη Βασιλεία. Να τον ρωτήσουν για την Welcomen Σιλβάν. Να τον ρωτήσουν αν θυμάται τον Πατρίτσιο Κάμπς, αφού δεν παίζει την Ουντινέζε. Εγώ περιέγραφα. Εγώ περιέγραφα. Ο Παλοπαρίνη που έλεγε δυστυχώς κάνει την ευκαιρία την Ουντινέζε. Α, το 1-0. 3-0. Μέσα ήμουν. Εγώ. Το Πατρίτσιο Κάμπς φυσικά το θυμάται και τον Πατρίσιο. Έχουν φωτογραφία και στο Ουντινέ. Αυτό λέω, ναι. Γιατί ήταν αυτός ο οποίος τους καθάρισε, να πούμε. Ναι, έτσι. 3-0. Είναι και στο, είναι στο ναι, αλλά αυτός έφυγε από την Ουντινέζε, το σωματείο με το οποίο συζητάει ο Άρης. Έτσι. Να τα λέμε αυτά. Είναι στον πάγκο της Κολομβίας, ο Πατρίσιο Κάμπς. Θα το ονομάζετε Φριούλη το χαρίκα. Του Πέκερμαν. Βίντμερ, Βίντμερ. Ναι. Ναι, ναι. Δεν τον πρόσεξα. Και το είπε το. Είδα όμως ότι στο μπάνκο της Κολομβίας ήταν ο. Πώς λέγονταν αυτό το φαλακρό παιδί που είχε έρθει στον Ολυμπιακό. Ο Καμπιάσο. Ο Καμπιάσο, ο παικταράς, ρε. Ο Καμπιάσο, μπράβο, Καμπιάσο. Ναι. Σε κάποια φάση τον έδειξε ότι ήταν. Ναι. Που χάνει την ευκαιρία εκείνη μπροστά στην 7 μας το βάλει και πέρα τελειώνουν, ναι, όλα. Τρέμαμε. Ούτε γήπεδο, ούτε μπαίνει μέσα κανείς. Και για να κλείσω και να μην κρατήσω. Σαν σοκολάτα τη βλέπουμε τη Βασιλεία. Μια χαψιά. Καταρχήν ο ΠΑΟΚ είναι μονότροπος αυτή την ιστορία, το έχω δηλώσει. Τι είναι? Ότι πρέπει οπωσδήποτε να βγει στο μήνυμα του Champions League. Είναι μονόδρομος. Το είπε το Γιάννη Νίκο. Μονόδρομος είναι. Δεν υπάρχει τώρα αυτά που γίνονται που λένε όλοι πρωτάθλημα και χαζά. Δεν υπάρχει. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάει στο μήνυμα του Champions League. Αφού έχουμε καμιά κουσαριά. Και για να κλείσω, Μάρια, σε σένα να το πω αυτό. Ναι, παλικάρι μου, είναι ψυχούλα μου. Φόλα Γαλλία είμαι την Κυριακή, ένα ξέρεις. Φόλα Γαλλία την Κυριακή. Φόλα Γαλλία. Θα έρθω στα Γιάννητσα. Έχω κλείσει σε beach bar να με πετινούς. Το μάτσα. Ναι. Σε beach bar 6 ώρα. 6 ώρα τελικό, ρε φίλε. Σε beach bar 6 ώρα. Και με τα παιδιά, με τα μωρά. Κατά τελικό θα δει. Να ξέρει η Γάλλη φορά μπλε, το λέω. Ναι, άστονα, ναι, άστονα. Καταρχήν μόνο με τον Χρήστο το δω. Τα κορίτσια στη μαμά του. Σ' ακούω εγώ, Νίκο. Πάμε, Νίκο, πάμε πάλι καλά. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι το Μουντιάλ αυτό είναι το πιο δίκαιο που υπάρχει. Ναι. Δηλαδή πέρα από κάποια ψηλά διαιτητικά λάθη. Η κάρτα στο Λόβρεν, η κάρτα στο Ρέμπιτς. Αστοχίες οι οποίες έχουν γίνει. Νομίζω ότι δίκαια, αν ανατρέξουμε σε όλες τις ομάδες, η Κροατία-Γαλλία είναι ένας δίκαιος τελικός. Όχι, δεν το. Τώρα, αυτό που με ανησυχεί εμένα περισσότερο είναι για το επόμενο Μουντιάλ. Η χώρα που το διοργανώνει. Τι Μουντιάλ θα έχουμε εκεί, γιατί. Και μόνο που γίνεται χειμώνα, φίλε μας, χαλά τα καλοκαίρια μας. Εγώ δεν το δω. Χειμώνα μου. Θα είμαι για ψώνια. Νίκο, εγώ θα είμαι έξω στην αγορά για ψώνια. Δεν κάνω πλάκα. Ναι. Σοβαρά. Στο Κατάρ τώρα. Σιγά μη χαλάσω Χριστούγεννα. Ναι, σοβαρά, μιλάς τώρα εσύ. Θα είναι τώρα 1 Δεκέμβρη και θα βλέπω τέτοιο. Θα βλέπω Μουντιάλ. Τσαλτή. Είναι απογοσώστρια, φίλε. Τσαλτή. Μάλιστα. Ακούει. Λοιπόν, κοίταξε τώρα για τον Άρη κάποια πράγματα. Για τον Άρη. Ο Άρης κάνει κάποιες εντυπωσιακές κινήσεις. Εντυπωσιακές. Με κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορεί να μην είναι πάνω από το 6 σαν βαθμολογία, ρε παιδί μου. Πού να πρωτοδώσει ο Ιβάν. Αλλά είναι ποδοσφαιριστές.
οι οποίοι κατέχουν το τόπι. Ναι. Εγώ κάθομαι και σκέφτομαι, επειδή είμαστε εδώ στην αγορά, χωρίς να θέλω να προσβάλλω ή να δείξω κάποια πράγματα. Mm-hmm. Εσύ έτσι πως το βλέπεις, ναι, με το χέρι στην καρδιά, ναι, ο Άρης, ναι, μπορεί να τη βγάλει αυτή την οικονομική χρονιά. Γιατί, να είναι καλά ο Ιβάν, ρε. Γιατί τι είναι τα λεφτά, γιατί τι λεφτά χρησιμοποιεί ο Άρης αυτή τη στιγμή. Τι συμβόλαια κάνει δηλαδή σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές για να μην την βγάλει. Έχεις δει τα έσοδά του και τα έξοδά του για να πεις ότι δεν μπορεί να βγάλει αυτή τη χρονιά. Τσοντάρι ο θείος, ρε. Ξέρεις τι γίνεται. Βλέπω ότι παραδείγματος χάρη, ναι, υπάρχουν κάποιοι αθλητές οι οποίοι είναι με 300 άρια, με το 300 μπροστά δηλαδή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει και κανένας τέτοιος. Άλλοι... Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένας τέτοιος. 250, ο πιο ακριβώς είναι ο Κολάσο με 250. Εμείς εφορίες δεν βάζεις μέσα. Καλά σου λέει τώρα. Να βάλω ρε φίλε, ωραία. Καλά, είναι ο μόνος λοιπόν που ξεπερνάει τα 300. Όλοι οι άλλοι είναι 100-150. Φτάνει σχεδόν 400. Αυτό θέλω. Εντάξει, ο Νασλίδης, εγώ άκουσα ότι θα είναι με το 250 με την εφορία του. Ο Νασλίδης για να πάρει 250 πρέπει να κάνει πενταετές συμβόλαιο. Κοίταξε να δεις, εγώ... 70.000 θα πάρει ο Νασλίδης. Πού τα ακούτε αυτά, στα Γιάννη Τσάτα λένε. Όχι, κοίταξε, είμαστε 70. Εγώ πρόσεξε, εγώ στην αυτά πιάτσα. Δεν τα λέω για να προσβάλλω κάποια πράγματα. Ναι, ξαναλέω λοιπόν ότι ο κύριος Νασλίδης θα πάρει 70 με 80 χιλιάρικα. Βάλε και την εφορία που επειδή είναι κάτω από 100, δεν είναι το 40%, θα πάει στο κατοστάρικο, 120 θα κοστίσει σύνολο. Ένα φυσιολογικό συμβόλαιο δηλαδή, για Super League. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι το πλάνο αυτό με τις μεταγραφές βγαίνει. Με 2 εκατομμύρια τηλεοπτικό συμβόλαιο περισσεύουν κιόλας. Αυτός ο Καψάλης είναι ο γιος της Τάνιας. Όχι. Okay. Ωραία. Ελπίζω να δούμε ένα καλό πρωτάθλημα φέτος, ανταγωνιστικό γιατί το χρειαζόμαστε όλοι. Εγώ θέλω να είναι κακό και να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Δεν με ενδιαφέρει τα καλά πρωτάθληματα. Εγώ θέλω να είναι κακό και να μην το πάρει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα το πάρει είτε έτσι είτε αλλιώς. Είναι αναγκασμένος να το πάρει. Όπως είναι και αναγκασμένος να μπει στους ομίλους του Champions League. Για να κλείσουμε, Νίκο, θέλω να σχολιάσει τη δήλωση του Δημήτρη του Πέλκα. Δεν βάζω ταβάνι στην απόδοσή μου. Ξέρεις γιατί. Φυσικά, όταν ένας αθλητής βάλει ταβάνι στην απόδοση του, επέρχεται ο θάνατος μετά. Ποδοσφαιρικά μιλάω. Ναι. Θα πρέπει να είσαι, ειδικά σε αυτή την ηλικία που είναι ο Δημήτρης, θα πρέπει συνεχόμενα να βάζει πράγματα στην απόδοσή του. Εύχομαι να τα κάνει μόνο στον ΠΑΟΚ, στην εθνική να μην παίξει ποτέ. Θυμηθείτε πόσο μπούλινγκ έφαγε ο Δημήτρης από τους ίδιους τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Σωστό. Και ναι. Πόσο δούλεψε. Ο Θαλαμοφύλακας 2 χρόνια τον ηρωνευότανε. Έλεγε ότι χάρη στον Γιώργο το Δόνη θα βρίσκει μια ζωή δουλειά σε καλές ομάδες Β' Εθνικής. Το έχει πει αυτό ο ΠΑΟΞΙΔΕΣ Θαλαμοφύλακας. Και είναι για μας ό,τι καλύτερο έχουν βγάλει οι ακαδημίες τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ στον Γιώργο Δόνη. Ευχαριστώ στον Γιώργο Δόνη να λες. Γιατί αμυντικούς, προσέξτε να δείτε αμυντικούς, βγάζουν πάντα οι Έλληνες. Σωστό. Ναι. Πέλκα και σε στυλ Πέλκα είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί σωστό, που βγαίνουν. Σωστό. Αυτό το πιτσιρικά που δώσαμε που πήγε στη Βασιλεία, λες να παίξει κι αυτός. Είναι για Γιαννιτσότης και αυτός. Μισό λεπτό λίγο. Δεν τον δώσαμε τον πιτσιρικά. Πήγαμε να τον ανανεώσουμε, είπε όχι στον ΠΑΟΚ. Και τον πήρε η Βασιλεία! Και χτυπούσατε το κεφάλι σας και ψάχνατε, όχι, τζάμπα. Γιατί δεν κάνατε αυτό που έπρεπε. Αν δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε αυτά. Σας τον έφαγε η Βασιλεία! Και έλεγε τον Τζορμπατζόγλου, δεν ήταν ο Τζορμπατζόγλου. Δεν το εκτίμησε σωστά ο Παναγιώτη. Νικολάου από τα αριστερά και βαλιά γκολ η Βασιλεία 1-0. Θα παίξει εναντίον του. Έλα στο κολατίτσα, έλα. Τσάλτη, θέλεις να σου πω μια αλήθεια για τις ακαδημίες. Του ΠΑΟΚ. Ένα, ότι βάζεις 2 εκατομμύρια το χρόνο και δεν βγάζεις ένα παίχτη. Αυτή είναι η αλήθεια. Μπράβο. Εσύ πες ότι βάζεις 2 εκατομμύρια και βγάζεις έναν. Και ούτε πρόκειται ποτέ κάποια από αυτά τα παιδιά, ναι, ολονών των εκατομμύρια. Δεν πειράζει, ρε φίλε, είναι ο Πάμπλο. Είναι ο Πάμπλο στο ΠΑΟΚ. Γίνονται παντού. Είναι ο Πάμπλο στο ΠΑΟΚ. Είναι ο Παναστάς Ρεβολουσιόν και τέτοια. Πάμπλο! Ποτέ κανένα παιδί δεν πρόκειται να πάρει θέση στον ήλιο από τις ακαδημίες των μεγάλων ομάδων. Και θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Είναι προτιμότερο ένα παιδάκι το οποίο έχει αστέρι και είναι πάρα πολλά αυτά, αντί να πάει στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ ή να πάει στην Ακαδημία του Ολυμπιακού, να πάει στην Ακαδημία της Ξάνθης. Σωστό. Ή του Ατρομήτου. Για να πάει του Ολυμπιακού. Για να τον αγοράσει ο ΠΑΟΚ με κανένα 2 εκατομμύρια.
Έτσι μπαίνουν οι ομάδες μέσα λίγο. Πολύ πιο εύκολα μετά θα βρει θέση να παίξει βασικός στο ΠΑΟ. Έγινε ωραία εκπομπή που έκανε σήμερα. Την άλλη εβδομάδα πάρω εγώ τηλέφωνο και θα είσαι εδώ. Ήταν το μισάωρο The Γιάννητσά Tribune με τον Νίκο, λατρεμένος οπαδός. Λέει τις αλήθειες, γι' αυτό δεν σας αρέσουν. Ναι, ναι, ναι. Αν υπάρχει κανένας άλλος εδώ, παιδιά, κανονικά να. Ναι. Γεια σου, ρε Χρήστο Κιώση. Έχουμε αλλαγή εδώ και ένα τέταρτο. Έφυγε ο Δασκαλάκης Σωτήρης, κουράστηκε και πήρε τη θέση του ο φρέσκο ξυρισμένο και αρωματισμένο Χρήστο Κιώση. Μήνυμα να διαβάζουμε, να χρωστάσουμε. Δεν αύριο θα παίξει κανονικά η Αγγλία. Δεν έχω ιδέα. Λες να βάλει τον Γκέιν και να κάνει χατρίκο μαύρο ο Μιρτσέκης που λέει ο Κόμπερ. 21 το δίνει το Λουκάκο πρώτο σκόρερ. Αν βάλει δύο, παίρνει το μισό νομίζω. Παναγιώτη, χάσαμε Αγγλία, την έπαιξα τελικό πριν το Μουντιάλ 5 μέρες. Εμείς τη βάλαμε όταν. Την έβαλα τελικό. 5 μέρες πριν το Μουντιάλ. Όταν πέρασε από τους ομίλους. 4,5. Άστο. Όπα, τι έβαλες εδώ. Ω, μαγκές του Χολύπτη τώρα αυτές, καινούργιες. Άιντε παιχταρά. Ορίστε. Α, going home. Going home, ναι. Going home, βέβαια. Λένε, έτσι για λέει μένα ο Πρίλος, οι όμορφες, όχι. Ότι το solo, όπως το έπαιξε μία βραδιά, δεν το ξανάπιασε ποτέ στη ζωή του. Ποια βραδιά, Χρήστο Κιώση? Γι' αυτό είσαι εσύ από εκεί και αυτοί οι δύο είναι από εδώ. Γιατί εσύ απαντάς και αυτός δεν απαντάει. Δεν θυμόμαστε εμείς τη νύχτα. Στο Woodstock δεν το ξανάπαιξε έτσι. Δεν μπόρεσε να το ξαναπαίξει ακριβώς έτσι. Μήπως το βλέπαν διαφορετικά οι παρευρισκόμενοι? Όχι. Στο Παλέτε Σπορ ήμουνα κι εγώ, μπροστά αριστερά όρθιος. Και φώναζε όλο το παλέ. Alvin. 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 My baby, see my baby. No, γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίζεις? Πότε. Πότε. Ολυμπιακός, τι? Όχι, ΑΕΚ Γερμανία. Εγώ ήμουν και Μπάγερν. Είσαι ΑΕΚ? ΑΕΚ, Μπάγερν και Γερμανία. ΑΕΚ, Μπάγερν και Γερμανία. Το όνομά σου, αν θέλεις. Ο Κυριάκος είμαι, δικό σου, Κυριάκος. Αφάγκλος, παιδί μου, αφάγκλος. Α, ποιος είναι, ξέρεις, Παναγιώτη? Με τα ο ταξιτζής, τα σημειώματα. Με τη ιστορία, το τέρας γνώσεων. Που σου έχει δώσει ένα τηλεμετέ. Μα την Παναγία, έλεγα ότι σήμερα θα βγεις. Είσαι κομπλεξικός. Έχεις να βγεις. 18 μέρες είναι και σήμερα. Μα την Παναγία, το σκεφτόμουν. Με πήρες την αρτάκα από το στόμα. Είσαι σαν, κάνεις σαν μια κακιασμένη αδελφή. Πάμε, σε το μίσος για τους Κροάτες που έπρεπε να είσαι με τον επιβίτο όσο στον τελικό. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Δεν πρόκειται ποτέ, ποτέ, να δεις την Αγγλία στον τελικό. Όχι να το πάρει στον τελικό. Αυτή ήταν η τελευταία σου ευκαιρία. Δεν υπάρχει άλλο. Ναι. Διότι, ναι, όλοι οι αγνόφιλοι ζείτε με την ψευδέστηση ότι η Αγγλία είναι κάτι, ρε παιδί μου, κάτω σπουδί, θα κάνει. Δεν είναι τίποτα. Παίρνω την κόστα και λέει ότι εγώ έχω παίξει 14 τελικούς. Πες του, ξεκινά από το 70 και σύρμα. Και κάθεστε με τον Παναγιώτη ένα προς ένα να δείτε. Όχι, εδώ ήταν τυχερή. Εκεί είχε να κάνει το 14 τελική είναι. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Όταν σου δίνει πέτσινο πέναλτι το 90 και δεν παίζει και η Αργεντινή χωρίς τέσσερις βασικούς, εσύ είναι πολύ έτσι και στέβεσαι πρωτάθλητη παγκόσμιο πρωτάθλητη. Οι φίλοι του ποδοσφαίρου της καλής μπάλας θέλετε να κερδίσει εκείνο το σκουπίδι Αργεντινή. Στο το 90 μιλάμε, όχι το 86, έτσι. Μα δεν μου απαντάς όμως αυτό. Δεν μου απαντάς το ερώτημα. Γιατί δεν με πάρει η Γερμανία, ρε φίλε. Το πέναλτι είναι έτσι όπως το είπε ο Διακογιάννης. Που στην αρχή είπε και μετά ό,τι πει ο Διακογιάννης είναι το πέναλτι. Το ξέρεις ότι η Γερμανία σε δύο τελικούς έχει φάει πέναλτι 2 μέτρα έξω από την περιοχή. Και το 80 με το Βέλγιο και το 96 με τη Τσεχία. Τσεχία, ναι, έχει γίνει τέτοιο. Το θυμάσαι αυτό. Και το δύο περιπτώσεις πέναλτι έξω από την περιοχή. 2 μέτρα. Ποιος Παπουτσέλης? Ο Παπουτσέλης όμως στη γραμμή. Ποιο λέει με τη Τσεχοσλοβακία? Ποια Τσεχοσλοβακία? Ποιο πέναλτι ρε Κυριάκο? Το 96! Το 96! Ναι, στο Euro. Στη Γενέβη. Με πέναλτι, στο Λονδίνο δεν προηγήθηκε με πέναλτι η Τσεχία. 2 μέτρα στην περιοχή, δεν τα θυμάστε. Α, με τη Γερμανία το 96 λες. Γερμανία, Τσεχία. Σε πιστεύω, σε πιστεύω. 2 μέτρα στην περιοχή. 2 μέτρα στην περιοχή. Με το Βέλγιο το 80. Το πέναλτι που κερδίζει το Βέλγιο και κάνει το 1-1 είναι 2 μέτρα στην περιοχή. Μπείτε στο YouTube και δείτε τα. Καλά τώρα, αυτό τι είναι, σφαγές της Γερμανίας, ας πούμε. Επειδή κέρδισε, δεν είναι. Εδώ πήρες παγκόσμιο με ανάθεση, ρε Κυριάκο, το 74. Το 70, έβαλες τον Μπόμπι Μουρ φυλακή και ο Γκόρντον Μπάνκς έπαθε ευκύλια διάρρεια με περίεργο φαγητό το 70, παραμονή του αγώνα με τη Γερμανία. Το 82 και έπαιξε ο Πίτερ Μπονέτη. Έπρεπε να παίζει με 10 παίκτες, θα πήγαινε ποτέ παράταση με τους Γάλλους. Δηλαδή, το πότε, το πότε, το πότε.
Το 82. Το 82. Με το Σουμάκι, ναι, και τον Πατιστό. Πήγε τελικό το 82, μία το 82. Που ήσουν, ναι, για γέλια. Ναι. Το 82 πήγε τελικό. Και το 70, και το 70, όποιος σε δει στιγμή ότι πρέπει να εμφανίσουμε το συναντικό, έπρεπε να είναι 5-1 το μάτι. Για να δεις τη μιότυπα από το 70 πρέπει να έχει βουμάσπα. Ρε παιδιά, μην μιλάτε όλοι μαζί, να τον ακούσουμε τι λέει. Δεν μου λες, με τη Δανία το 2-0 της τρώνε την μπάλα με το χέρι όλος. Τους έχω μονότερα να πούμε κάτι κεφαλίες στο κλείσμα στο γάμα. Τα βγάζουν σπάει και λένε θέμα χρόνο να σε φαρίσω και τους τρώνε με τη χέρι όλος και κάνει το 2-0. Δεν τα θυμάστε αυτά. Ποια χρονιά, ποια χρονιά είναι αυτή. Για το Euro λες, για το Euro λες το 2002. Ρε φίλε, οι άλλοι από την παραλία ήρθαν, ρε φίλε. Από την παραλία ήρθαν οι άλλοι. Τους πήρα τηλέφωνο, παιδιά, ελάτε, δεν κατεβαίνουν οι άλλοι. Να επισημάνω ότι είμαστε στο 2018. Και την Ολλανδία και ποιον βρήκανε μπροστά. Αλλά στρώσανε την μπάλα με το χεράκι για να κάνουν το 2-0. Να εκδιώξουμε την κέρδη της UEFA. Το 2002 αποκρούει ο Φρίξ με τις Ηνωμένες. Σφάζει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το 2002 πλησιάζει. Δεν τα αποκρούσε ο Φρίξ. Τα αποφεύγεις, ρε εσύ. Τα αποφεύγεις. Τι τα είπα. Δεν τα αποφεύγω. Όχι, δεν ήσουν εδώ. Το παραδέχτηκα στο Μάριο. Όταν είναι τόσοι αγώνες και τόσοι τέτοιοι, φυσικά κάπου θα βρει και θα κάνεις. Αλλά εσείς μου κάνετε εκπομπή. Εδώ ευνοήθηκε. Εδώ φτάσει σημείο να πείτε ένα και ο Νεϊμάρ δεν έπαιζε και απ' την άλλη βάλανε και αυτά μου τα κουρούνια. Ρε φίλε, δεν δέχομαι να παίζει η Βραζιλία στο σπίτι της που πριν 30, 40, 50 χρόνια είχαν αυτοκτονίες να μην παίρνει ούτε κίτρινη κάρτα. Ούτε κίτρινη κάρτα να παίρνει εκείνο το μάτς. Ναι, επιζήσαν όμως μια χαρά, δεν πάθανε τίποτα από το 7-1. Όχι, σου λέω για το 50, για το 50. 14 τελική και χιλιάδες είναι τελική. Ναι, πώς φτάσεις το τελικό το 82, ρε φίλε, όμως. Πώς φτάσεις το τελικό το 82. Και δεν μου λες, για μου λέτε για Διακογιάννη και τώρα τελευταία έπεσε ότι υπάρχει ένα ρεύμα κατά τον Διακογιάννη. Τελευταία τριετία, λοιπόν, ακούω, ναι, μέχρι λοιπόν, κατάρρευση για τον Γιάννη Διακογιάννη. Να σου πω εγώ, όχι τριετία. Από το 82, με το που κάνει το 3-1 ο Ζιές, ουρλιάζει ο Διακογιάννης και λέει 3-1 και η Γαλλία στον τελικό. Και η Γαλλία! Του φωνάζει, ουρλιάζει και η Γαλλία στον τελικό. Και όποτε γίνεται μετά τις υποχρεώσεις που δείχνουν φάσεις παλιές, βάζει φωνή από πάνω να το σκεπάσει το ρεζιλίκι του. Γιατί δεν πήγε στο τελικό φυσικά η Γαλλία. Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι γεμάτος κόμπλεξ. Τι να πω να πούμε για τον Διακογιάννη και στον Διακόπλος και όλοι αυτοί. Είστε αντιγερμανοί πρώτα, μετά είστε αντιϊταλοί σε σχέση με αντιϊταλοί και αυτά που είναι αντιγερμανοί. Καμιά σχέση. Μιλάω πανελλαδικό. Πρώτα απ' όλα όμως είναι Αθέληνας. Όλοι χλεβάζουν την Αγγλία. Εμείς δεν λέμε ότι η Γερμανία δεν αξίζει να πάρει κάποια πράγματα, έτσι. Δεν σου λέμε αυτό το πράγμα. Αλλά όλοι χλεβάζουν την Αγγλία. Και πόσο της έχει φερθεί η τύχη. Απλά, Κυριάκο, η ποδοσφαιρική μοίρα έχει φερθεί απλόσερα. Πολύ γαλαντόμα στην Γερμανία. Πολύ, πολύ γαλαντόμα. Σου είπα και τόσα μάτς που έπρεπε να πάει και δεν πήγε. Αλλά το μίσο... Πού να πάει κι άλλα να πάει, ρε φίλε, πλάκα κάνεις. Πού να πάει, πού να πάει. 8 παγκόσμια και 9 γιούρο. Το 70. Το 70. Ρε εγώ, μου το 70 με την Ιταλία. Την άλλη κυπέρα έρχεται. Ναι, να πήγε το 70, αλλά μην πήγε το 82. Λοιπόν, εν κατακλείδη, ο χλεβασμός που υφίσταται η Αγγλία είναι εξαιτίας όχι μόνο σας των δύο και όλων των άλλων που την ανεβάζουν σε ένα επίπεδο στο οποίο δεν ανήκει η Αγγλία. Ρε παιδιά, πώς να το κάνουμε. Πού δεν ανήκει, μόνο είναι η μάνα του πρωτοαθλήματος και μόνο αυτό φτάνει. Είναι ένα χαίρο πολύ και τον αθλητισμό τον έβγαλε η Ελλάδα και είναι πρώτη η Ελλάδα στον αθλητισμό. Ορίστε. Δεν είναι. Τον αθλητισμό γενικά, αθλήματα στίβου κτλ. Όλα τα έβγαλε η Ελλάδα. Είναι πρώτη Ελλάδα και δεν το ξέρω. Ποιος που την είναι πρώτη. Όχι. Βγάλετε το ποδόσφαιρο. Και μάλιστα μας έχει χαρίσει ακόμη και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι Έλληνες μας χαρίσανε ντροπιαστικές στιγμές. Τα έχω πει εγώ. Στην εποχή μιλάμε τώρα. Ναι, και την επόμενη μέρα τα είπα. Όχι, το 2004 στην Αθήνα. Γίναμε ρεζίλοι. Ναι, αλλά. Το μεγάλο όνομα της Γερμανίας είναι η Μπάγκερ. Το μεγάλο όνομα της Γερμανίας είναι η Μπάγκερ και δεν έχει, ρε παιδί μου, ένα ντέρμπι μίσους η Μπάγκερ. Δεν έχει παραδοσιακό ντέρμπι, ρε η Σαντόρι έχει την Τζένοα. Η Μπόκα έχει την Ρίβερ. Σκοπός των γερμανικών ομάδων δεν κάνουν μεταγραφές επίπεδο να πούμε 100 εκατομμυρίων που κάνουν κάθε χρόνο Ρεάλ Μπαρτσελόνα και αγγλικές ομάδες και τώρα επανέρχονται οι Ιταλικές με την κυβέρνηση. 70 δίνουν λεφτά οι Άγγλοι. Βρε, από γεννησιμιού σου το ποδόσφαιρό σου δεν έχει παραδοσιακό ντέρμπι. Αυτό θέλω. Celtic Rangers δεν έχει. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός δεν έχει. Boca River δεν έχει. Άμα οι ομάδες δίνανε 100 εκατομμύρια Dortmund για να πάρει τον Μπέιλ και 150 η Μπάγκερ να πάρει τον Αζάρ, φυσικά θα έχει. Μα τι μου λες, παλικάρι μου, τη δεκαετία του 60 έδινε λεφτά. Η Tottenham και η United δίνανε λεφτά. Πας καλά. Από γεννησιμιού σου σου λέω δεν έχει. Στην Ελλάδα είχαμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Είχε τη δεκαετία του 80. Για μένα είναι στα τρία κορυφαία του κόσμου, έτσι. Στα τρία του κόσμου. Είχε την δεκαετία του 80 Βούργο Μπάγκερ και μετά έγινε το. Άλλο κατά δεν είναι τώρα κατά δεκαετία και μετά αλλάζουμε. Και μετά γίνεται το. Μια πενταετία Περικός Άρης. Τι σχέση έχει αυτό. Καλά σου λέει. Ναι.
Και δεν λέει τίποτα. Εντάξει, και επειδή δεν έχει, τι να κάνουμε δηλαδή. Ωραία, Κυριάκο, Παλικάρι, θα μα διώξει ο Ιχολίτη. Ήταν ωραία η παρουσία σου. Άρα καλή επιτυχία στην Κροατία σου, την αγαπημένη, έτσι, την Κυριακή. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ ήθελα να ξεβρωμίσει το μουντιάλα σου και την ήρθα την ώρα. Λοιπόν, ο καθηγητή ο Γερμανό του Γεωργίου, άξι τη ζήτηση. Το άξι. Μαζί με σένα κάτσε. Το άξι. Τον άξι. Ζήτησε να φωταγωγηθεί η Αθήνα. Ναι, κάτω αυτό που είπα. Χρήστε, βάλτε τον Άξελ. Τη ευρώμηση του Μουντιάλ. Του παραδέχομαι, λέει, μόνο στο θέατρο. Η προσφορά του είναι μεγάλη. Στο ποδόσφαιρο η προσφορά του είναι υπό το μηδέν. Και στο τέλο του λέω Γεωργίου, ακού Κυριάκο. Ακού Κυριάκο, του λέει Γεωργίου. Τον αφήνει 20 λεπτά, μιλάει και στο τέλο του λέει: να σε ρωτήσω κάτι, φιλαράκι. Λέει, πε μου, πιο πολύ τιμήσει τον. Τους Άγγλους ή τον διάβολο. Και το σκέφτεται, και το σκέφτεται πάλι. Χριστό, δεν υπάρχει, αν θα ξαπλώσεις. Θα ξαπλώσεις. Τι περιμένεις, ομάδα η οποία παίζει με τον Στέρλινγκ. Αυτός είναι μία ταποκλανιά. Τον βάζεις για να μην ακούγονται οι πορδές. Με αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Αλήθεια λέει. Ναι, σοβαρά, δεν υπάρχει. Χριστό, έχει πει, δεν υπάρχει εισαγγελέα στην Αθήνα προφανώς, ούτε σουρού. Απίστευτο. Άιντε, δρόμο. Δηλαδή, εδώ, αυτά που είπε, αν πω εγώ το 1/5 εδώ, το 5000 έχει έρθει για πλάκα. Αν ζεσταίνεσαι, δεν χρειάζεται να περιμένεις άλλο. Πήγαινε τώρα σε ένα κατάστημα MediaMark, την πέστα, MediaMark.gr και αγόρασε κλιματιστικό με τιμές εκπτώσεων. Και επειδή στη MediaMark μπορείς να έχεις τα πάντα όλα, μπορείς να ζητήσεις και εγκατάσταση από εξειδικευμένο συνεργείο. Έτσι θα είσαι σίγουρος πως το κλιματιστικό σου θα πιάνει το maximum της απόδοσης. Μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός. Media Markt. Ευχαριστούμε πολύ. Γενικά. τι δίνουμε, Μάριε, Διαμαντή Σκέιτερινγκ. Θα κάνω κλήρωση. 20 άτομα πάρτι κάνει ο Παπαδόπουλας. 3.000 πάρτι κάνει ο Ασλαμής. Πού ρε, τι πράγμα. Με Παπαλιγούρα. Με στο, γάμο της Παπαλιγούρας. Στο γάμο το δικό σου να το θεσσαλονικιώτικο, θα κάνουμε. Το κάνουμε εδώ πέρα, ναι. Θα πάρουμε τηλέφωνο στο 530-525 και θα φροντίσουν για όλα από το catering Διαμαντής, ώστε ο γάμος του Ασλαμή να είναι αντάξιος της βασιλικής οικογένειας από την οποία προέρχεται. Injection Service Chief C. Πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο, διάγνωση και καθαρισμό των μπεκ άμεσου ψεκασμού. Απόλλωνος 18 στην κάτω τούμπα και βασιλική ρετσίνα. Μήνυμα που σκάει μόλις τώρα. 713-981 τηλεφωνάκι για την παραδοσιακή, πλούσια και αυθεντική γεύση της βασιλικής ρετσίνας. Ακούμε τι ώρα είναι και επανερχόμαστε με μηνυματάρα και με τις κληρώσεις. Λοιπόν, μηνυματάκι του 495. Back home, fucking pussies. My greetings to the queen and to the amazing American pussy Meghan Markle. Όσο για σένα, Μπριζίτ, την Κυριακή σε θέλω ξυρισμένη και στην πούδρα. Ιβάν Πέρισιτς, παικταρά μου, μη τις λυπηθείς τις αγγλογαλιδούλες που βγάλαν στόμα. Ερικ Καντονά, no mercy on Sunday. Τεράστιο μήνυμα, πραγματικό αραβούργημα. Το εκτιμώ, αν και είμαι φόλα Γαλλία. Ρεσί Μακρόν, πλάκα μας κάνεις. Δεν την παίρνεις την Μπριζίτ μαζί σου. Δηλαδή έλεος. Αλλά το ψηλιάζομαι. Σου λέει στη Ρωσία. Η κόρη της είναι φανταστική φίλη. Ναι, νομίζω κάπου την είδα. Ναι. Καλά, σου λέει Παναγιώτη, στη Ρωσία θα πάρω μαζί μου την Μπριζίτ. Για μπούφο με έχεις. Εντάξει, το δεξί μπάκο Μπαβάρ είναι, το βλέπεις και νομίζω ότι είναι ο τέτοιος. Ο Μακρόν φοιτητής. Κάτσε, δεν αξιο... ναι. Πάει, χάθηκα. Ο Μακρόν, ναι. Ναι, ο Παβάρ. Ναι. Ναι, νομίζω είναι ο Μακρόν φοιτητής. Κλασικό γαλάκι. Ναι. Το έχω τρύπια, δεν μας άγω εκεί. Τι είπες, θα είναι η πρώτη. Ναι, καλά, τι να το. Ναι, το στυλ δεν του Μακρόν. Δεν τρελαίνομαι. Ναι. Σαν του Μακρόν δεν έχει, ρε. Δεν έχει, ρε. Δεν έχει. Λοιπόν, με χαλή τον Going Home των τεράστιων 10 Years After και τον Alvin Lee που πραγματικά καμία σχέση το solo εκείνη τη βραδιά στο Woodstock δεν υπάρχει. Η εκτέλεση νομίζω είναι 12 λεπτά εκεί, Χρήστο. Το παίζει 12, το έχω και βινίλιο, διπλό, το έχω και ό,τι θες το έχω το Woodstock, εννοείται. Ευαγγέλιο. Λοιπόν, τους νικητές των δύο διαγωνισμών μας. Τους προσφέρει το βασίλειο των Μπέργκερ στην Καλαμαριά που ακούει στο όνομα Μπέργκλερ. Και ήδη έχουν κάνει τα παιδιά ειδική ετοιμασία και για την αυριανή μεγάλη για το μεγάλο απόγευμα. Ο μικρός τελικός Βέλγιο-Αγγλία. Αυτό είναι όλο το ζουμί. 3-1. Και για τον τελικό. Το Βέλγιο. Κερδίσαμε. Όχι. Θα δούμε. Και για τον τελικό Αγγλία-Κροατία. Μπέργκλερ στην μεταμορφώσεως 5 στην καρδιά της Καλαμαριάς, δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο
Μελίνα, Μερκούρι, 100% φρέσκος, μοσχαρίσιος κιμάς, υψηλή ποιότητα, πραγματικά ονειρικά μπέργκερ που θα σε κάνουν να γλύψεις τα δάχτυλά σου. Τηλεφωνική επικοινωνία για τηλιβεριά 2314-007-722. Μία ακόμη φορά για τον μπέργκλερ, 2314-007-722. Λοιπόν, νικητές, για τα γυαλιά απάντησε σωστά μόνο ένας. Στη Σέντρα η Αγγλία με έκανε να δακρύσω, πήγε με δύο ποδοσφαιριστάς. Όπως τον παλιό καλό καιρό, στην εναρκτήρια Σέντρα του Κροατία Αγγλία, πηγαίνει ο Χάρι Κέιν και αν θυμάμαι καλά ο Τζέσι Λίνκαρντ, ο οποίος δεν έχει θέση στην δεκάδα της Ριέκα, αλλά παίζει ο Χάρης Μαυρίας. Ο Ιωάννου ο Κοσμάς είναι ο νικητής. Κοσμάς Ιωάννου καβατζώνει το ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Opticon Express. Και πάμε τώρα στις τρεις διπλές για τον Ορέστη. Φιλέ, ψιλοβλαμένο κλασικό κομμάτι, ε. Ροκεντρολιά του κερατά. Πώς είχαν έρθει ότι αυτοί εδώ πέρα στο παλέτε Sporting. Παλέ. Ναι. Ποιο ήταν πίσω δεξιά μου, ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Εύκολο. Εύκολη ερώτηση. Πότε? Αρχές του 80. Αρχές του 80. Ήμασταν μαζί τότε στα σπορ. Η πιο εύκολη ερώτηση, ρε φίλε. Ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Και σήμερα κάνει, και σήμερα δουλεύει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω. Καραμιτούρης, ο Ντίνος. Α, ναι, ο Ντίνος. Ο Ντίνος, σε όλα πάει, σε όλα. Ναι. Είμαστε με τον Ντίνο στα 80s, τουλάχιστον 5 live ήμασταν μαζί. Αυτό είναι πριν τον τελικό ΠΑΟΚ. Τα οποία είναι πολύ. Μην το πάρετε ότι. Γίνανε πολύ λίγα live. Δεν είναι το που γίνονται κάθε μέρα, μέρα παραμέρα έχει live. Δηλαδή, μην σας φαίνεται τώρα τι λέει αυτός. Χρήστο, αν το βρεις, σε ποιους Ούγκρους ήμουνα στο Παλέντε Σπορ. Με Ντίνο Καραμιτρούση. Ούγκρους. Εκείνους που βάλανε 12 στον Άρη. Δεν το θυμάται κανείς. Το βάρχο, το φύσαμε άλλη φορά για κουιζάκι. Λοιπόν, Ορέστη πηγαίνουν απόψε οι Γιώργος Δερμιτζάκης, Βαγγέλης Μανούσης και Εύη Νιάκου. Επαναλαμβάνω αντιστρόφως, Εύη Νιάκου, Βαγγέλης Μανούσης και Γιώργος Δερμιτζάκης. Πηγαίνουν απόψε, θέατρο Δάσο απολαμβάνουν τον Ορέστη σε σκηνοθεσία του λατρεμένου μου, αγαπημένου μου Γιάννη Αναστασάκη. Από τον Σωτήρη Δασκαλάκη, από τον Χρήστο Κιώση, από τον Παπαναγιώτη Παπαδόπουλο, από τον Χρήστο Τσαλτίδη που είναι πιο γνωστό από την Παπαλιγούρα και από την άμφεντο μου τσουνάδα μου, τον Μάριο τον Ασλαμί για τους φίλους Ισλαμά, να έχετε ένα bloody rocking weekend. Σε ευχαριστούμε Αγγλία για όλα αυτά που μας χάρισες για μία ακόμη χρονιά, δηλαδή αυτά.